Μια τεράστια διαδρομή στο χώρο, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και αυτή την περίοδο, Αντώνη, έχεις και μια ακαδημία στην Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι είναι. Έχω και μια ακαδημία στον Πύρονα Καβάλας. Κάποια στιγμή θα ανταμώσουμε. Θα ανταμώσουμε, μακάρι. Ο λόγος εσάς, Γιώργο και Αντώνη. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Και είμαστε πριν, Ηλία, πριν ξεκινήσει ο Αντώνης και ο Γιώργος, θα ήθελα να πω ότι για τον Αντώνη, κάποια παιδιά που ήμασταν στο τουρνουά στην Καβάλα, που είχαμε πάει το 2016, ήταν θυμάσαι, Αντώνη, που είχες έρθει εκεί με τα παιδιά όλοι μαζί, βγήκαν φωτογραφία. Ήταν η πρώτη μας εκτός έδρας δράση που είχαμε πάει σε τουρνουά. Και ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που ήταν και ο Αντώνης μαζί μας. Έτσι, άλλωστε, εγώ με τον Αντώνη μας συνδέουν πολλά χρόνια φιλίας. Γιώργο, ναι. Θέλουμε τώρα να μας πεις εσύ, έτσι που είσαι και πρόεδρος του ΨΑΠ, να μας πεις για όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού και με την κατάσταση του COVID βέβαια, αλλά και το βασικό είναι αυτό που είπαμε ότι στο θέμα μας για τα παιδιά, μετά το όνειρο, τι γίνεται και τι κάνει ο ΨΑΠ για αυτό το πράγμα για όλους τους αθλητές. Και τι θα συμβούλευε σε όλα αυτά τα παιδιά, έτσι. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Η χαρά μου είναι ιδιαίτερη. Πάντα και επιδίωκα και ήθελα να συζητάω με παιδιά που αυτή τη στιγμή γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι έχουν ένα όνειρο. Και επειδή το ίδιο όνειρο με εκείνους το είχα και εγώ στην ηλικία τους, μπορώ να τους καταλάβω πάρα πολύ καλά και να με καταλάβουν και εκείνοι. Και επειδή αυτή τη στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν πραγματικά το έζησα το όνειρο, αν και το όνειρο μου ήταν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και το κατάφερα, αλλά δεν ξέρω τελικά αν όντως ήταν αυτό που περίμενα ή ονειρευόμουν. Το σίγουρο είναι ότι έχω την εμπειρία αυτή τη στιγμή να μπορώ να συζητήσω μαζί τους και να τους βοηθήσω στον τρόπο που θα μπορούν να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση και όλο αυτό το όνειρο. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουν να ονειρεύονται. Το σημαντικό είναι πως δεν πρέπει να επιτρέψουν ποτέ, μα ποτέ σε κανέναν, να τους πείσει ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούν να το καταφέρουν. Να είναι σίγουροι πως με θέληση και πίστη μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην κρύβει μέσα του ένα ταλέντο. Άλλος έχει ταλέντο στον αθλητισμό. Άλλος έχει ταλέντο σε μια άλλη τέχνη. Άλλος έχει ταλέντο στο χορό, στο διάβασμα, κάπου. Το σίγουρο είναι ότι όλοι μέσα μας κρύβουμε ένα ταλέντο. Δυστυχώς πολλές φορές το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε ώστε να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό. Οπότε πρέπει να το αναζητήσουμε πάρα πολύ βαθιά όλοι μέσα μας αυτό το ταλέντο που έχουμε και αν πραγματικά το δουλέψουμε και το διαχειριστούμε όσο καλά πρέπει, θα μπορέσουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στο όνειρο που έχουμε. Λένε, είναι η αλήθεια, το ότι υπάρχουν τριών ειδών παίκτες, τριών ειδών αθλητές. Ο πρώτος είναι αυτός που απλά συμμετέχει. Ο δεύτερος είναι αυτός που συμμετέχει και προσπαθεί. Ο τρίτος είναι αυτός που συμμετέχει, προσπαθεί, αλλά έχει και όραμα. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις όραμα. Όχι μόνο όταν είσαι αθλητής. Γενικά σαν άνθρωπος πρέπει να έχεις όραμα. Πρέπει να έχεις έναν στόχο. Πρέπει να ξέρεις τι πραγματικά θέλεις.
δεν είναι απαραίτητα κακό το ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που απλά συμμετέχουν. Ούτε το ότι απλά συμμετέχουν ή προσπαθούν. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς που συμμετέχουν, προσπαθούν και έχουν και όραμα. Και να είναι σίγουροι πως οι συγκεκριμένοι θα πετύχουν. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα. Και δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε μέσα από το ποδόσφαιρο μόνο να έχουμε έτσι ένα ωραίο σώμα και ένα γυμνασμένο σώμα. Οι ευεργετικές ιδιότητες που μπορεί να προσφέρει το ποδόσφαιρο σε εμάς είναι πάρα πολλές, ειδικά σε αυτή την ηλικία που βρίσκονται τα παιδιά, η οποία είναι πάρα πολύ κομβική για τη ζωή τους, γιατί είναι η ηλικία που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή ο χαρακτήρας τους. Δυστυχώς, λόγω του κορονοϊού, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή να χάσουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουμε κερδίσει στο παρελθόν. Κινδυνεύουν μάλλον τα παιδιά μας να συνηθίσουν μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με την προκατάληψη απέναντι στον άλλον. Και αυτό είναι που φωνάζω και δεν θα σταματήσω να φωνάζω στους αρμόδιους, στην κυβέρνηση, στην πολιτεία, στους θεσμικούς φορείς, ότι ακόμη και μέσα από τον κορονοϊό μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον αθλητισμό και τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο. Δυστυχώς δεν ακούγεται η φωνή μας και αυτή τη στιγμή μπορεί ένας μαθητής, ένας αθλητής να κάτσει στο ίδιο θρανείο με τον συμμαθητή του, αλλά το απαγορεύουμε με πρόσχημα την ασφάλειά του να προπονηθεί μαζί του ή να παίξει μαζί του. Αυτές είναι συνήθειες πάρα πολύ επικίνδυνες που αυτή τη στιγμή ριζώνονται μέσα στα παιδιά. Και πρέπει όλοι εμείς να προσπαθήσουμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνει η ανθρωπότητα να τις αποτρέψουμε. Εγώ έμαθα πάρα πολλά από το ποδόσφαιρο, μέσα από τη ζωή μου στο ποδόσφαιρο. Ένα από τα πιο σημαντικά ήταν ότι έμαθα να συνεργάζομαι. Είναι μεγάλο πρόβλημα σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει να συνεργάζεται. Οπότε αυτή η αρχή με βοήθησε σε πάρα πολλά. Η συνεργασία είναι αυτή που θα μπορέσει πραγματικά να αλλάξει τον κόσμο. Έμαθα να αγωνίζομαι. Έμαθα να μην τα παρατάω. Έμαθα όταν πέφτω να σηκώνομαι. Όλα αυτά τα έμαθα μέσα από το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Βλέπετε τι αξίες μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός σε έναν άνθρωπο. Όπου αυτή τη στιγμή δυστυχώς βρίσκονται σε πάυση. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά και οι γονείς και εσείς ως προπονητές, πως και αθλητής και προπονητής δεν είσαι μόνο τις 2 ώρες που πας στο γήπεδο. Αθλητής είσαι όλο το 24ωρο. Αθλητής είσαι ακόμα και τις ώρες που ξεκουράζεσαι. Αθλητής είσαι την ώρα που περιμένεις στην ουρά, σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα καφέ. Αθλητής είσαι στον τρόπο που συμπεριφέρεσαι στον άνθρωπο που συναντάς, στον άνθρωπο που θα σου φέρει φαγητό αν τυχόν παραγγείλεις ή έναν καφέ αν είσαι έξω. Πρέπει να το γνωρίζουμε το ότι ο αθλητής έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, γιατί ειδικά ο επαγγελματίας αθλητής είναι πρότυπο και έχει αποδοχή. Και πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει και κάνει. Γιατί ο λόγος του μπορεί να συμπαρασύρει πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τα παιδιά. Αν μπορούσαν ποτέ να αναγνωρίσουν όλοι οι επαγγελματίες αθλητές με τι τρόπο κοιτάει ένα παιδί στα μάτια το πρότυπό του, ίσως καταλάβαινε και εκείνος τι ευθύνη έχει απέναντί του. Δυστυχώς πάρα πολλοί αθλητές δεν το έχουν αναγνωρίσει και δεν το γνωρίζουν αυτό. Αυτή τη στιγμή, έχοντας διανύσει αρκετά χρόνια μέσα σε γήπεδα, μέσα σε αποδυτήρια και μέσα σε γήπεδα, έχω συναναστραφεί
με πάρα πολλούς προπονητές, με πάρα πολλούς συμπαίκτες, με πάρα πολλούς ανθρώπους που εργάζονται για τις ομάδες, γιατί και εκείνοι είναι μέρος των ομάδων. Έχω βιώσει πάρα πολλές εμπειρίες. Έχω βιώσει και θετικά και αρνητικά πράγματα. Αλλά πιστέψτε με πως τα αγαπάω όλα, και τα θετικά και τα αρνητικά. Γιατί μέσα από αυτά κατάφερα να διαμορφώσω το χαρακτήρα μου και να είμαι αυτός που είμαι σήμερα. Θα ήθελα να ξέρετε πως ποτέ δεν αντιλήφθηκα την ήττα ως τιμωρία. Η ήττα δεν είναι τιμωρία. Η ήττα είναι ένα μάθημα και είναι απαραίτητη όσο είναι και η νίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί κανείς να απολαύσει μια νίκη αν δεν έχει βιώσει την ήττα. Δεν μπορεί κανείς να απολαύσει την επιτυχία αν δεν έχει περάσει από την αποτυχία. Σκεφτείτε αν κερδίζαμε πάντα, αν είχαμε πάντα επιτυχίες, δεν θα είχε σημασία η επόμενη μέρα. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με έναν μονόλογο. Θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλογο, θα ήθελα να δεχτώ ερωτήσεις, θα ήθελα να κάνω και εγώ ερωτήσεις, γιατί μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά την περίοδο που ζούμε, κερδίζω και εγώ πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν ήρθα μόνο να δώσω σε εσάς και να σας μιλήσω και να πάρετε κάτι από μένα, ήρθα να πάρω και εγώ από εσάς. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ σαν άνθρωπος, έχω μάθει να ακούω τον συνάνθρωπό μου, έχω μάθει να τον σέβομαι, ανεξαρτήτως της εθνικότητας που μπορεί να έχει, ανεξαρτήτως της θρησκείας που μπορεί να πιστεύει, ανεξαρτήτως του χρώματος του δέρματός του, έχω μάθει να σέβομαι τον άνθρωπο. Για μένα είναι αδερφός μου, φίλος μου αυτός που σέβεται τον άνθρωπο, τα ζώα, τη φύση, και εχθρός μου εκείνος που κάνει το αντίθετο. Αυτά, είμαι εδώ να συζητήσουμε. Άλλωστε να πούμε ότι ο Γιώργος έχει υψώσει τη φωνή του και για τη Χαλκιδική, από εκεί που κατάγεται, πάρα πολύ έντονα, και έχει και επικροτηθεί και τον έχουν στιγματίσει γι' αυτό, αλλά και τον έχουν επικροτήσει για αυτή την πρωτοβουλία του. Θα ήθελα, Γιώργο, να σε ρωτήσω ως ΨΑΠ, γιατί το θέμα μας ουσιαστικά εδώ για τα παιδιά είναι ότι μετά το όνειρο τι γίνεται. Mm-hmm. Τι θα πρέπει τα παιδιά να σκεφτούν, να έχουν στο μυαλό τους. Σίγουρα έχουν ένα όνειρο να γίνουν ποδοσφαιριστές. Έτσι. Αυτό το όνειρο και εμείς δεν μπορούμε να τους πούμε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Πρέπει να πιστέψουμε και μέχρι όπου φτάσουμε στο όνειρό τους. Αλλά τι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και αυτά τα παιδιά, και σωματικά και ψυχολογικά και νοητικά, τι εφόδια θα πρέπει να έχουν πάρει για να μπορέσουν να φτάσουν εκεί, και αν δεν φτάσουν τι γίνεται μετά. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ονειρεύονται. Πρέπει να ονειρεύεται ο άνθρωπος και πρέπει να διεκδικεί τα όνειρά του. Και όταν φτάσει σε ένα σημείο να μην τα προδώσει ποτέ, να είστε σίγουροι ότι θα νιώθει πάρα πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος με τον εαυτό του. Το ότι δεν θα προδώσει το όνειρό του δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα το καταφέρει να γίνει αυτό που ονειρευόταν. Δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν πρέπει να τους ενδιαφέρει τόσο ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά πως είναι σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο το ταξίδι και όχι τόσο ο προορισμός. Μετά το όνειρο τι? Ακούγεται λίγο τρομακτικό αυτό, έτσι πως τουλάχιστον έτσι πως ηχεί στα δικά μου αυτιά, μετά το όνειρο τι? Νομίζω πως πρώτα πρέπει να τους δώσουμε τα εφόδια πώς μπορούν να στηρίξουν το όνειρό τους, πώς μπορούν να το χτίσουν τόσο καλά, πώς μπορούν να παλέψουν, να αγωνιστούν γι' αυτό, παρά να τους βάλουμε στο τρυπάκι αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία να σκέφτονται ότι υπάρχει ενδεχόμενο και να μην πετύχω και μετά τι. Σίγουρα μπορώ να πω ότι η πρόληψη και όχι η καταστολή είναι αυτή που βοηθάει τον άνθρωπο, ανέκαθεν τον βοηθούσε.
Δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων, έχοντας ένα όνειρο συγκεκριμένο ναι, να πετύχω, να παραβλέψω όλα τα υπόλοιπα. Όταν θέλω να χτίσω ένα όνειρο, σημαίνει το ότι μαζί με αυτό, μάλλον δεν σημαίνει το ότι θα κάνω μόνο αυτό. Για να πετύχω ένα όνειρο πρέπει να έχω και κάποια άλλα πράγματα γύρω μου. Πρέπει να κάνω κάποιες θυσίες που είναι απαραίτητες. Πρέπει να έχω και κάτι ακόμα μαζί μου και αυτό είναι η απαραίτητη μόρφωση που είναι αναγκαία, πάρα πολύ αναγκαία και χρήσιμη στον αθλητισμό. Και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα. Ο δρόμος, να ξέρουν, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολος και πρέπει να προετοιμαστούν γι' αυτό. Πρέπει να προετοιμαστούν ότι και θα αδικηθούν στην πορεία τους και θα απογοητευτούν και θα στεναχωρηθούν. Το σημαντικό όμως είναι να μην τα παρατήσουν μέσα όταν θα έρθει η ώρα να βιώσουν όλα αυτά. Το σημαντικό είναι να είναι έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουν όταν θα έρθουν αυτά τα βιώματα, γιατί να είναι σίγουροι πως αυτά θα έρθουν. Είναι το μόνο σίγουρο. Γενναίος δεν είναι αυτός που δεν αισθάνεται φόβο. Γενναίος είναι αυτός που τον αντιμετωπίζει. Αντώνη, εσύ, ο Αντώνης Ολαδάκης. Αντώνη, εσύ και εσύ ξεκίνησες από πολύ χαμηλά. Έτσι, κατάφερες να παίξεις στα σαλόνια της Αλφα Εθνικής, Πανθρακικό, Αστέρα Τρίπολης και ως αρχηγός. Τι έχεις να πεις σε αυτά τα παιδιά, τι λες στα παιδιά σου στην Ακαδημία? Πρώτα απ' όλα καλησπέρα από μένα, να ευχηθώ καλή χρονιά στα παιδιά και στους γονείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω, Παναγιώτη, για την πρόσκληση. Πάντα είναι χαρά μου να βρίσκομαι και να συζητάω για τα παιδιά. Όπως είπες και εσύ, και εγώ είμαι υπεύθυνος σε μια ακαδημία στην Καβάλα, στο Βίρονα Καβάλας, και αν δεν το αγαπούσα αυτό, και εννοώ την προπονητική και ιδιαίτερα με τις αναπτυξιακές ηλικίες, δεν θα το έκανα. Γιατί δεν είναι θέμα βιοποριστικό, είναι καθαρά θέμα αγάπης. Αλλά αυτή τη στιγμή θα συμφωνήσω σε ό,τι είπε ο Γιώργος. Πραγματικά η τοποθέτησή του ήταν εξαιρετική, to the point που λέμε. Εγώ θα προσπαθήσω να βρω ένα μικρό παραθυράκι να δώσω μια άλλη διάσταση και φυσικά αυτό θα το πω μέσα από την προσωπική μου εμπειρία, γιατί και εγώ βρισκόμουν στη θέση που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα παιδιά και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη θέση που βρίσκονται οι γονείς και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλος ο δικός τους. Το βασικό για αυτά τα παιδιά είναι, όπως είπε και ο Γιώργος, να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Το όνειρό που είχα και εγώ όταν ήμουν μικρός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι τρίτη δημοτικού μια έκθεση που γράψαμε «Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις». Είχα γράψει «Θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής για να με χειροκροτάει ο κόσμος στο γήπεδο». Είχα την ευλογία να το όνειρό μου να το πραγματοποιήσω, να φτάσω σε ένα επίπεδο όσο μπόρεσα και κατάφερα. Άρα θέλω να πω σε αυτά τα παιδιά που είναι του 2008 φαντάζομαι, Παναγιώτη, και μικρότερα, ότι να κάνουν όνειρα από τώρα, είτε αν θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές, είτε οτιδήποτε άλλο θέλουν να ακολουθήσουν, να το κυνηγήσουν με όλες τις δυνάμεις, γιατί πραγματικά, όπως είπε και ο Γιώργος, η διαδρομή έχει τη μεγαλύτερη αξία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του ποδοσφαίρου και επειδή αγαπάτε το ποδόσφαιρο, απευθυνόμενο στα παιδιά, αγαπάτε το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είστε εκεί, γι' αυτό πηγαίνετε 3 φορές την εβδομάδα και κάνετε προπονήσεις και κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνετε στα γήπεδα και παίζετε, αλλιώς δεν θα το κάνατε αυτό. Θα τους πω ότι να ακούνε τους προπονητές τους. Γνωρίζω την εξαιρετική δουλειά που κάνετε εσείς εκεί. Ο στόχος δεν είναι η νίκη, ο στόχος είναι η βελτίωση, η ατομική βελτίωση τόσο σε τεχνικές δεξιότητες, αλλά κυρίως εκεί που στέκομαι εγώ περισσότερο και στη δικιά μου ακαδημία είναι στην προσωπικότητα.
χτίζουμε χαρακτήρες και πρέπει αυτά τα παιδιά να έρχονται εκεί και να διασκεδάζουν, να διασκεδάζουν μέσα από το ποδόσφαιρο. Αν ένα παιδί δεν το έχει αυτό, τότε κακώς βρίσκεται στο χώρο του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο είναι αγάπη. Οπότε απευθυνόμενος στους γονείς θα τους πω ότι θα πάτε τα παιδιά σας εκεί που νιώθουν καλύτερα και τους αρέσει. Το βλέπετε. Σας ρωτάνε, μπαμπά, μαμά, θέλω να πάω να κάνω προπόνηση. Τότε είναι πραγματικά αυτός ο χώρος, ο οποίος αυτά τα παιδιά θα τα κάνει να αγαπήσουν και αυτό που κάνουν. Επίσης, θα ήθελα να πω στους γονείς ότι το σημαντικό δεν είναι να λέτε τα παιδιά σας, και δεν το λέω ότι το κάνετε. Φαντάζομαι ο Παναγιώτης και οι συνεργάτες σου θα σας το έχουν πει σε πολλές συζητήσεις αυτό. Δεν λέμε στο παιδί κερδίσαμε, τι κάναμε, έπαιξες, δεν έπαιξες κτλ. Μία ερώτηση απευθυνόμαστε στα παιδιά και λέμε αν περάσατε καλά. Αν περάσαν τα παιδιά, κάτι καλό κάνετε και εσείς και τα παιδιά στην Ακαδημία ή οι προπονητές. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ο χαρακτήρας που θα χτίσουμε στα παιδιά. Μέσα από το ποδόσφαιρο έμαθα και εγώ την ομαδικότητα. Μέσα από το ποδόσφαιρο γνώρισα και εγώ φίλους. Φυσικά βελτιώθηκα και φυσικά έκανα πολλές θυσίες. Θυσίες που με οδήγησαν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Άρα τα παιδιά... Αντώνη, δεν ακούγεσαι. Όσα παιδιά θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, που είναι πολύ δύσκολος όπως είπε ο Γιώργος, θα πρέπει να κάνουν θυσίες. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα γίνουμε όλοι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό πρέπει να το ευχαριστιέστε. Και εμείς στον χώρο του ποδοσφαίρου θέλουμε παιδιά που να έχουν παιδεία. Γιατί μπορεί να γίνετε ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, μπορεί να γίνετε καλή ώρα προπονητές, μπορεί να γίνετε διαιτητές, μπορεί να γίνετε παράγοντες. Και όταν εσείς, σε αυτή την ηλικία που είστε, σας μεταδώσουν οι γονείς και οι προπονητές σας την παιδεία που πρέπει, τότε να είστε σίγουροι ότι το ποδόσφαιρό μας που τόσο πολύ αγαπάμε θα είναι πολύ πολύ καλύτερο. Αυτά ήθελα να πω εγώ, έτσι δεν θέλω να μακρηγορήσω. Γιώργο, να ρωτήσω κάτι και τον Γιώργο και τον Αντώνη, όπως θέλω απαντάει. ΣΑΜΣΑΠ ακολουθείται αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα, μια συνεργασία με κάποια πανεπιστήμια για κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι όταν ήταν μικροί σαν τους δικούς μας εδώ αθλητές ήταν αφοσιωμένοι μόνο στο ποδόσφαιρο έτσι, και δεν είχαν άλλα εφόδια στη ζωή τους και αναγκάζονται σε μια ηλικία αφού έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο ή ακόμα και εν ενεργεία αθλητές ποδοσφαιριστές να μπουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί βλέπουν κάτι το οποίο στο μέλλον τους ίσως να μην είναι τόσο... Τι πες μας λίγο για αυτή την προσπαθούμε, δράση. Προσπαθούμε πάρα πολύ να προάγουμε αυτές τις αξίες στην διπλή καριέρα που λέμε. Είναι πάρα πολύ απαραίτητο να υπάρχει πέρα από τη διαδρομή του επαγγελματία αθλητή, παράλληλα να είναι πάρα πολύ καλός και στο σχολείο και μετά να μπορέσει να σπουδάσει, να μπορέσει να κάνει και κάτι άλλο. Γιατί το ποδόσφαιρο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είναι για πάντα. Έχει μία ημερομηνία λήξης πολύ πιο μικρή σε σχέση με κάποιους άλλους ανθρώπους. Σκεφτείτε πως η ποδοσφαιρική ζωή δική μας είναι το πολύ 12 με 13 χρόνια. Εκεί είναι ο μέσος όρος. Και αν καθίσουμε και το αναλύσουμε πιο συγκεκριμένα, θα δούμε ότι τα δημιουργικά χρόνια ενός ποδοσφαιριστή είναι από 4 έως 6. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ μικρό σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει μέσω όρο 80 έτη στην Ελλάδα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να προετοιμάσει από τώρα και το μετά. Τι θα γίνει μετά, πώς μπορεί. Γιατί δεν είναι ικανοί όλοι να συνεχίσουν τη φυσική πορεία το ότι σταματάω το ποδόσφαιρο και γίνομαι προπονητής ή γίνομαι ένας στέλεχος μιας ομάδας. Και αυτή τη στιγμή στηρίζουμε τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν σε κάποια πανεπιστήμια, θέλουν να κάνουν κάποια μεταπτυχιακά
και ο σύνδεσμός μας χρηματοδοτεί αυτές τις προσπάθειες των παιδιών. Εξασφαλίζει δηλαδή τα απαραίτητα δίδακτρα. Μπορείς να μας αναφέρεις αθλητές εν ενεργεία ή μη, οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, σου παρακαλώ. Έχουν μπει, ναι. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν αθλητές αυτή τη στιγμή, όπως ο Μασούρας που παίζει στον Ολυμπιακό, ο οποίος σπουδάζει κανονικά σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Ο Χρήστος ο Τασουλής επίσης. Είναι πάρα πολλοί παίκτες που παίζουν σε πάρα πολύ μεγάλες ομάδες. Και ο Σάββας ο Τσαμπούρης που έχει πάνω από 300 συμμετοχές στην Super League, έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο. Δηλαδή υπάρχουν αθλητές και είναι παραδείγματα. Αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να μην είναι αυτά τα παιδιά η εξαίρεση στον κανόνα. Πρέπει να είναι ο κανόνας. Πρέπει να καταλάβουν όλοι πόσο σημαντική είναι η μόρφωσή τους και η εκπαίδευσή τους ταυτόχρονα με τον αθλητισμό. Δεν σας κρύβω ότι αυτό είναι κάτι που προσωπικά εγώ αυτή τη στιγμή μετανιώνω για τη δική μου πορεία ως ανθρώπου, που λόγω των συνθήκων αμέλησα το σχολείο μου, με συνέπεια να μην μπορέσω να σπουδάσω κι εγώ σε ένα πανεπιστήμιο, όπου αν είχα τα μυαλά που έχω τώρα, δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο να το άφηνα στην άκρη. Θα προσπαθούσα να το συνδυάσω, ακόμη και με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζα, όπου οι δυσκολίες ήταν τεράστιες. Γιατί από 17 χρονών ήμουν επαγγελματίας αθλητής στην μεγάλη ομάδα του Ηρακλή. Οι προπονήσεις ήταν πρωινές και κάθε μέρα έπρεπε να είμαι στην προπόνηση. Γιατί από 17 χρονών ήμουν δεύτερος τερματοφύλακας στον Ηρακλή, με συνέπεια να είμαι ενεργό κομμάτι της ομάδας. Δεν ήμουν απλά ένας 17χρονος ο οποίος απλά συμμετείχα και συμπλήρωνα το ρόστερ. Και αυτή είναι μια συμβουλή που θα ήθελα να δώσω στα παιδιά για το πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Και αν θέλετε να σας το πω και λίγο διαφορετικά, αποβάλλει και λίγο το άγχος όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάνεις μια διαδρομή να έχεις και ένα στήριγμα δίπλα σου. Και το ότι σπουδάζεις και τελειώνεις παράδειγμα μια σχολή είναι ένα στήριγμα. Ξέρεις ότι και στραβά να πάει κάτι στο χώρο του αθλητισμού, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ένα ρίσκο όλη η διαδικασία. Τα ποσοστά είναι αυτά που μας το λένε. Από τα 100 παιδιά, παράδειγμα, που θα θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές, μπορεί να πετύχει ο ένας. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο ρίσκο έχει όλη αυτή η αποκλειστικότητα που μπορεί να έχει συγκεκριμένη πορεία. Όταν μπορείς και το συνδυάζεις και με το σχολείο, είναι όντως ένα στήριγμα που αποβάλλει κάπως και το άγχος. Αυτό είναι η επόμενη ερώτηση. Συνδυάζονται, Γιώργο? Φυσικά και συνδυάζονται. Ναι. Από τη στιγμή που μπόρεσε να το καταφέρει ένας, τότε μπορούν να το καταφέρουν όλοι. Παραγιώτη. Ορίστε, Ηλία. Να πω ότι για αυτό που λέει ο Γιώργος το προηγουμένως, ότι εγώ είχα την τύχη να επιλεγώ σε ένα πρόγραμμα τέτοιο του ΨΑΠ, οπότε μπορώ να πω από προσωπική εμπειρία κιόλας, ότι το πόσο με βοήθησε αυτό το πράγμα, μέσα ενώ ήμουν ενεργεία, να σπουδάσω κάτι παράλληλα με την αγωνιστική μου πορεία. Και επίσης να σταθώ σε αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι δύο καρπούζια, ναι, γίνεται σε μια μασχάλη. Εφόσον, όπως είπε και ο Γιώργος, το έχει καταφέρει ένας, μπορούν όλοι. Ηλία, θεωρείς ότι, αφού το έχεις κάνει, άρα και μπορεί να μας το πεις κιόλα, ότι σε έχει πάει πίσω ως πορεία άθλητη, ως ποδοσφαιριστή ή όχι? Μπορώ να το πω. Το ότι μπήκε στη διαδικασία να σπουδάσεις, ότι άφησες λίγο το κομμάτι του αθλητισμού και την περίοδο. Ή δεν αυξιώθηκες όπως έπρεπε? Με βεβαιότητα το απαντάω πως όχι μόνο δεν με άφησε πίσω, ίσα με πήγε και πιο μπροστά, γιατί ήταν σε μια περίοδο που δεν αγωνιζόμουν. Αξιοποίησα τον χρόνο μου ώστε να μάθω κάτι που θα μου είναι εφόδιο για την μετέπειτα πορεία μου. Και όλα αυτά μέσω κάποιων ανθρώπων στο σύνδεσμο, στον οποίο με παρέπεψαν να το κάνω αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό, όπως ο Γιώργος ανέφερε τον Μασούρα. Ένας άλλος συμπαίκτης στον Ολυμπιακό, ο Κρίστινσον, τερματοφύλακας. Είναι δικηγόρος. Ο οποίος είναι δικηγόρος, έχει πει ότι μ' αρέσει αυτό που κάνω, γιατί όταν γυρνάω στο σπίτι μου, αποβάλλω τα προβλήματά μου ασχολούμενος με κάτι άλλο.
ξεχνάω αυτό που, το πρόβλημα που έχω στην προπόνηση, το ότι δεν αγωνίζομαι, το ότι έχω ένα τραυματισμό, χίλια δυο. Κάνοντας κάτι διαφορετικό και τον βοηθάς στη ψυχολογία του για να την άλλη μέρα είναι ξανά ο ίδιος. Αντώνη. Ξέρετε, οι αθλητές, συγγνώμη λίγο Παναγιώτη, ξέρετε τι συμβαίνει. Οι αθλητές πολλές φορές, όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, το ότι αγωνιζόμαστε ή δεν αγωνιζόμαστε, το ότι βρισκόμαστε σε μια ομάδα και τα πράγματα πηγαίνουν καλά κτλ. Πολύ σπάνια σκεφτόμαστε το μετά. Πολύ σπάνια προετοιμάζουμε το μετά. Μας παρασύρει τόσο πολύ αυτός ο ενθουσιασμός που τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως έπρεπε. Και όταν πέφτουν τα φώτα, εκείνη την ώρα ταρακουνιόμαστε και δεχόμαστε τη σφαλιά, αλλά τότε είναι αργά. Θα πρέπει από τότε να γνωρίζουμε και να προετοιμάζουμε όλη μας τη ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν χαθεί όλο αυτό με την μόρφωση στη συγκεκριμένη ηλικία, μετά πολύ δύσκολα ανατρέπεται. Είναι μη αναστρέψιμη η κατάσταση. Πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητο το σχολείο. Πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά είναι σημαντικό. Αντώνη, θες να μας πεις και εσύ την άποψή σου? Γιατί και εσύ, προσωπική έτσι, εμπειρία, και δεν προχώρησες με κάποιο πανεπιστήμιο, έτσι και αυτή τη στιγμή γύρισες από τον τόπο καταγωγής σου και ασχολείσαι με κάτι δημιουργικό. Κοιτάξτε, εγώ τώρα με τη συζήτηση αυτή λίγο μην τα τρομάξω με τα παιδιά. Γιατί λέμε τις δυσκολίες μόνο, που όντως υπάρχουν, αλλά θα πούμε ότι κυνηγήστε το όνειρό σας. Συνεχίστε, σίγουρα δεν θα πηγαίνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, αλλά αφού το αγαπάτε, δοκιμάστε το. Γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή και χαρείτε το. Παράλληλα, το σχολείο είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί πέρα ότι μορφωνόμαστε, μπορούμε να γίνουμε πιο έξυπνοι, πιο δημιουργικοί. Πρακτικά, να δώσετε μια συνέντευξη αύριο μεθαύριο και να ξέρετε να μιλήσετε. Είναι πάρα πολύ άσχημο και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα συναδέλφων μας που δεν μπορούν να μιλήσουν στην τηλεόραση. Οπότε, πώς θα ζητήσουμε από εσάς, εάν δεν είστε μορφωμένοι, να μιλήσετε, και πόσο μάλλον, όπως είπε και ο Γιώργος, όταν είμαστε πρότυπα, και εύχομαι κάποια στιγμή να γίνετε πρότυπα για νεότερα παιδιά, αν δεν μπορείτε αυτό να το μεταδώσετε, τι θα πείτε? Άρα, ναι, κυνηγάμε το όνειρό μας, αλλά δεν αφήνουμε για κανένα λόγο, ίσως και είναι και, εγώ θα έλεγα, πιο σημαντικό, το σχολείο. Αν συνδυάζονται, φυσικά και συνδυάζονται. Εγώ, Παναγιώτη, θα σου επιθυμίσω, ίσως το ξέχασες, ότι εγώ έχω περάσει ΤΕΗ, βέβαια, Σύνδου, φοιτικής παραγωγής, και διάβαζα, θυμάμαι, το καλοκαίρι στην παραλία για να, στις διακοπές που έχουμε, για να δώσω πανελλήνιες, και πέρασα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να το ολοκληρώσω λόγω του ποδοσφαίρου, γιατί δεν ήταν πανεπιστήμιο, ήταν ΤΕΗ, είχε πάρα πολλά πρακτική και έτσι έμεινα από απουσίες. Αυτό που ήθελα να πω, μετά το ποδόσφαιρο, σίγουρα πρέπει να προετοιμάζεις την επόμενη σου μέρα. Και αυτό πρέπει να το κάνεις όχι την τελευταία στιγμή. Πρέπει να το σκέφτεσαι. Έτσι πάλι έτσι, μ' αρέσει να μιλάω με παραδείγματα. Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή έχει προετοιμάσει την επόμενη του μέρα. Εγώ έχω προετοιμάσει την επόμενη μου μέρα. Δεν έχουμε μείνει στο ποδόσφαιρο. Άσχετα αν αυτή τη στιγμή ο Γιώργος είναι πρόεδρος στο ΠΖΑΠ, εγώ είμαι υπεύθυνος Ακαδημίας και φυσικά παίρνω τα διπλώματά μου UEFA σε Β και πάμε για το Α. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι με τη γη. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι
πάρα πολλές διεξόδους που μπορεί να έχει ο ποδοσφαιριστής. Αρκεί να το αγαπάει όπως αγαπάει και το ποδόσφαιρο για να το ακολουθήσει. Γιατί όπως είπε και ο Γιώργος, η καριέρα είναι πάρα πολύ μικρή και μέσα σε αυτή την καριέρα όμως υπάρχει πάρα πολύς χρόνος, να ξέρετε. Mm-hmm. Ο χρόνος που έχουν οι ποδοσφαιριστές, οι επαγγελματίες, είναι πάρα πάρα πολύς για να διαβάσεις, βιβλία εξωσχολικά και ό,τι άλλο αγαπάει ο κάθε άνθρωπος. Οπότε και να σπουδάσεις μπορείς και να βελτιώσεις τη μόρφωσή σου με άλλα πράγματα. Γιατί αν εξαιρέσουμε τις ώρες που βρισκόμαστε στο γήπεδο, ο υπόλοιπος χρόνος μας είναι ελεύθερος και είναι στην ευχέρεια του κάθε παιδιού, του κάθε ποδοσφαιριστή που θα τον σπαταλήσει. Οπότε εμείς τώρα σας λέμε, okay, αλλά και εμείς έχουμε πέσει σε λάθη φοβερά. Έτσι, γι' αυτό προσπαθούμε να τα πούμε σε εσάς, για να μην επαναλάβετε τα δικά μας τα λάθη αν είναι δυνατόν. Οπότε από το να πας να παίξεις τάβλη για παράδειγμα, διάβασε ένα βιβλίο. Αυτή είναι η δικιά μου συμβουλή. Όλα συνδυάζονται, κυνηγήστε το όνειρό σας και να ξέρετε θα είστε ευχαριστημένοι αν τα έχετε δώσει όλα. Αν τα έχετε δώσει όλα, όλα θα είναι καλά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω μετά τον Γιώργο. Γιώργο, βλέπεις ότι τα παιδιά γενικά αυτής της εποχής, οι ακαδημίες, προσπαθούν να κάνουν κάποια σεμινάρια, να έχουν ψυχολόγους, να έχουν έτσι αθλητές παλιούς να τους μιλάνε, να τους ενημερώνει, προπονητές. Είναι οι περισσότεροι που ασχολούμαστε με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι έχουμε ένα επίπεδο, έτσι, σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις, μορφωτικό. Νομίζω ότι πάρα πολλοί από εμάς οι οποίοι έχουμε παίξει και είτε άλλους είτε πολύ είτε λίγο δεν είχαμε αυτή την ευλογία που έχουν αυτά τα παιδιά τώρα ώστε να τους καθοδηγούν, να τους ενημερώνουν, να τους συμβουλεύουν. Εσύ είχες στην ηλικία που είναι τα παιδιά ή σε μεγαλύτερη ηλικία ανθρώπους να σε συμβουλέψουν σε αυτό το κομμάτι? Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω στη συζήτησή μας είναι και πάρα πολλοί γονείς, αν δεν κάνω λάθος, πέρα από τα παιδιά. Ναι. Που και, επειδή είμαι και γονιός και εγώ επίσης, πολλές φορές δεν χρειάζονται μόνο τα παιδιά εκπαίδευση, χρειάζονται και οι γονείς. Είναι εξίσου σοβαρό και αυτό. Μια φορά με ρώτησε στην Αθήνα ένας πατέρας αν γνωρίζω κάποια καλή ακαδημία να πάει το γιο του. Η απάντηση που του έδωσα ήταν το ότι θα πας τον γιο σου σε μια ακαδημία όπου πρώτα θα κοιτάξεις ο προπονητής να είναι καλός παιδαγωγός και μετά καλός προπονητής. Και αυτή τη συμβουλή την δίνω και στους γονείς που είναι σήμερα στη συζήτησή μας. Πρώτα να ψάξουν να βρούνε καλό παιδαγωγό. Νομίζω πως στη δική σας ακαδημία, κρίνοντας από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που κάνετε, έχουν κάνει τη σωστή επιλογή. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Τα παιδιά έχουν ως πρότυπο πρώτα τον γονιό και μετά τον προπονητή. Άρα φανταστείτε τι ευθύνη έχετε και εσείς απέναντί τους. Πώς τους διαμορφώνετε τον χαρακτήρα, πώς τον επηρεάζετε, πώς του αγγίζετε αυτή τη στιγμή ευαίσθητες χορδές που πολλές φορές δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο πατέρας του ή η μητέρα του να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Οπότε αυτό θα ήθελα να συμβουλέψω. Τώρα αν το έζησα εγώ έχω μεγαλώσει σε ένα χωριό της Χαλκιδικής, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, λέγεται Ιερισσός. Είναι από τα μεγάλα χωριά της Χαλκιδικής. Εγώ ταυτόχρονα από μικρή ηλικία έπαιζα δύο αθλήματα. Έπαιζα και ποδόσφαιρο, έπαιζα και μπάσκετ. Είχαν καταφέρει να με εμπνεύσουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι και να ασχοληθώ με αυτά τα δύο αθλήματα. Ήταν οι δύο άνθρωποι στο μπάσκετ και ένας άνθρωπος στο ποδόσφαιρο. Μπορώ να σας πω ότι την εποχή εκείνη δεν αναγνώριζα την πραγματική προσφορά που κάνανε οι συγκεκριμένοι τρεις άνθρωποι και στον τόπο αλλά και σε μένα.
Αλλά αυτή τη στιγμή, κοιτάζοντας πίσω, και το έχω αναγνωρίσει, μα πάνω απ' όλα το θαυμάζω πάρα πολύ. Γιατί είχαν καταφέρει και είχαν δημιουργήσει μία παρέα ανθρώπων, παιδιών, τους είχαν τραβήξει στον αθλητισμό, μας είχαν βγάλει, γιατί ανήκω σε μια εποχή που τότε είχαν πρωτοεμφανιστεί τα video game, είχαν πρωτοανοίξει τα internet καφέ με τα ηλεκτρονικά κτλ. Και όλα τα παιδιά είχαν απορροφηθεί πάρα πολύ εκεί. Και είχαν καταφέρει αυτοί να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο, σε ένα χωριό 3.500 κατοίκων περίπου, να μην μας χωράνε τα γήπεδα. Δεν ξέρω αν μπορέσαν να μου μεταδώσουν τότε τις πραγματικές αξίες που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ο αθλητισμός. Μπορεί να μην το κάνανε στα λόγια, αλλά το κάνανε μέσα από τις πράξεις τους. Και αυτό το εισέπραξα εγώ τότε και μπόρεσα και διαμόρφωσα τον χαρακτήρα που έχω σήμερα. Και με την μετέπειτα πορεία μου στον επαγγελματικό αθλητισμό. Σκεφτείτε πως εγώ είμαι ένα παιδί που είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει πάρα πολλές θυσίες για να καταφέρω να παίξω στην πρώτη εθνική της Ελλάδας, για να καταφέρω να παίξω στο κύπελλο UEFA, στο Europa League κτλ. Το ότι στερήθηκα σαν παιδί, τις εξόδους που μπορεί να είχαν οι συμμαθητές μου, το ότι πάντα πρόσεχα το τι θα φάω, δεν έτρωγα ό,τι ήθελα, το ότι δεν πήγα πενταήμερη εκδρομή, ενώ οι υπόλοιποι συμμαθητές μου πήγανε. Σκεφτείτε τι είναι όλο αυτό για την εποχή, για την συγκεκριμένη ηλικία. Μπορώ να σας πω όμως ότι καμία θυσία δεν με πόνεσε περισσότερο από τη θυσία το να σταματήσω το άλλο άθλημα. Γιατί αναγκάστηκα στα 15 μου να σταματήσω το μπάσκετ, γιατί είχε επιλέξει ο Ηρακλής να ασχοληθώ επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, οπότε όπως καταλαβαίνετε έπρεπε να το κάνω πίσω, να το αφήσω στην άκρη. Αυτή η θυσία ήταν που με πόνεσε περισσότερο και όχι όλες οι υπόλοιπες. Ο Σταύρος θέλει να ρωτήσει κάτι και πριν ρωτήσω ο Σταύρος να καλησπερίσω και τον Νίκο τον Πορτουλίδη. Γεια σου Νίκο. Ο Νίκος, να πούμε ότι για όσους φαντάζομαι σίγουρα δεν τον γνωρίζουν, είναι ο αρχηγός του Ηρακλή. Ο Νίκος έχει παίξει σε πάρα, πάρα πολλές ομάδες, και αλφαεθνική, έτσι, και β' εθνική. Αυτή τη στιγμή γύρισε στον Ηρακλή γιατί τον αγαπάει. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα μα πάρα πολύ. Είναι τιμή μας, γιατί εκτός από καλός αθλητής είναι και πάρα πάρα πολύ καλός άνθρωπος, με αλφα κεφαλαίο, ευγενής. Γεια σου Νίκο μου. Καλή γαλές. Καλησπέρα σε όλους. Ωραίο παρεάκι έχετε φτιάξει. Χαίρομαι που είμαι στη συζήτησή σας. Βλέπω πολλά νεαρά ταλέντα με μεγάλη διάθεση εκεί πέρα μαζί με τους γονείς. Ωραία πράγματα. Βλέπω κάποιους πρώην συμπαίχτες μου. Χαρά μου μεγάλη και φίλους μου πάνω απ' όλα. Και χαίρομαι που είμαι σε αυτή τη συζήτηση. Να πούμε ότι και με τον Ηλία ήσουν συμπαίκτης, έτσι είναι. Με τον Ηλία είμαστε στην Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου. Σε πάρα μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Εισπράξαμε πολύ αγάπη εκεί από τον κόσμο της ομάδας. Με τον Αντώνη τον Λαδάκη, από πού να ξεκινήσω, από μικρά παιδιά. Όπως είναι, πώς βλέπω στα παράθυρα, δύο παιδιά. Φανταστείτε εμένα και τον Αντώνη δίπλα-δίπλα σε γειτονικά χωριά στην Καβάλα. Μια μάχη από παιδικά, εφηβικά, στις μικτές τότε της Καβάλας. Έφυγε πιο νωρίς ο Αντώνης, ήταν πολύ πιο έτοιμος. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Καβάλα τότε. Ξεκίνησε την πορεία του, εγώ λίγο πιο μετά. Βρεθήκαμε στον Αστέρα Τρίπολης, πανηγυρίσαμε πρωτάθλημα μαζί. Παίξαμε και στην Αλφα Εθνική. Εγώ έφυγα, συνέχισε αυτός, έχει κάνει μια φανταστική πορεία και μας συνδέει. Έχω την τύχη και την τιμή να έχω βαφτίσει και το δεύτερο του παιδάκι, που είναι τη μεγαλύτερη ευλογία. Αλλά μας συνδέει μια απίστευτη χημεία, εμπιστοσύνη. Είναι ο άνθρωπός μου και εύχομαι και εγώ το ίδιο, από μικρά παιδιά δηλαδή. Παρόλο που περισσότερο ήμασταν αντίπαλοι, το χαρήκαμε τόσα χρόνια. Έτσι, έτσι. Νίκο, θα μπεις και εσύ στη συζήτησή μας, εντάξει. Σταύρο, πες μας την ερώτηση και θα απαντήσει και ο Νίκος. Και ο Γιώργος και ο Αντώνης. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Σταύρο. Μπορείτε να απαντήσετε όλοι.
ποια χαρακτηριστικά κατά τη γνώμη σας πρέπει να κατέχει ένας ποδοσφαιριστής για να θεωρηθεί πρότυπο ενός κάποιου παιδιού στην ηλικία μας? Ποιον ρωτάς πρώτα? Όποιος θέλει. Ας ξεκινήσω ο κύριος Γιώργος. Θα μας πει πρώτα ο Γιώργος, γιατί ο Σταύρος είναι ο τροματοφύλακας μας. Α, ναι. Οπότε, καθώς είστε στην ίδια θέση... Ποια χαρακτηριστικά όμως μου είπε πρέπει να έχει για να είναι πρότυπο? Τι εννοεί αγωνιστικό πρότυπο? Σταύρο. Δεν ξέρω, γενικά. Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει για να είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής? Όχι, τον... να τον βρέψεις και να λες θέλω να του μοιάσω. Εννοείς να τον πιάσει ως πρότυπος ποδοσφαιριστή ή γενικά ως παρουσία του και σαν άνθρωπο και με την κοινωνική του δράση ή με όλα αυτά που κάνει? Και σαν άνθρωπο. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Ποδοσφαιριστή. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε τον αθλητή από την κοινωνία. Ο αθλητής είναι μέρος της κοινωνίας, είναι ένα με την κοινωνία και ζει μέσα στην ίδια την κοινωνία. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να είναι αμέτωχος. Τα χαρακτηριστικά για μένα που πρέπει να έχει. Πρέπει να ταιριάζουν, να είναι μάλλον σε αρμονία οι σκέψεις του με τα λόγια του και τα λόγια του με τις πράξεις του. Οτιδήποτε δεν βρίσκεται σε αρμονία από αυτά τα τρία, αυτόματα καταστρέφει το οτιδήποτε μπορεί να, καλό μπορεί να προβάλλει προς τα έξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να, πέρα από καλός αθλητής, πρέπει να συμπεριφέρεται το ίδιο στη νίκη, το ίδιο στην ήττα. Πρέπει να εκφράζει το σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο, απέναντι στο παιχνίδι, απέναντι στη διαδικασία του παιχνιδιού, απέναντι στους φιλάθλους. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει και κάνει, όχι μόνο εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και εκτός. Φαντάσου έναν αθλητή ο οποίος είναι πάρα πολύ ικανός, τον αποκρούει πέναλτι για ένα θερματοφύλακα ή να σκοράρει ένα παίκτη ή διάφορα πράγματα. Κι όμως στη ζωή του έξω από το γήπεδο συνεχώς να μάθαινες ή να διάβαζες ή να ενημερωνούσες με αρνητικά πράγματα. Το ότι ξενυχτάει, όχι ότι είναι κακό, όλα χρειάζονται αλλά με μέτρο. Το ότι ξενυχτάει, το ότι κοιμάται στα παγκάκια μεθυσμένος, διάφορα τέτοια γεγονότα. Πόσο θα είχε καταστραφεί μέσα σου όλη η εικόνα του, όσο καλός και να, αν ήταν μέσα στο γήπεδο. Για μένα αθλητής, το είπα και στην αρχή, δεν είναι αυτός που είναι μόνο τις 2 ώρες της παράστασής του, του αγώνα του δηλαδή, μέσα στο γήπεδο. Για μένα αθλητής είναι 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ακόμη και τις ώρες που κοιμάται και ξεκουράζεται. Ακόμη και εκεί είναι αθλητής. Και έτσι πρέπει να πορευτείς και εσύ. Πρέπει να αισθάνεσαι αθλητής όλο το 24ωρο αθλητής, να ξέρεις ότι αισθάνομαι και εγώ που έχω 1,5 χρόνο αυτή τη στιγμή να παίξω σε επίσημο αγώνα. Νιώθω αυτή την ευθύνη, ότι την κουβαλάω ακόμα μέσα μου. Γιατί μπορεί να πω κάτι σε σένα ή σε ένα μικρότερο παιδί ή να δει κάτι από μένα και να επηρεαστεί για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Σε λίγα χρόνια από τώρα δεν θα έχει σημασία ούτε ο τραπεζικός μου λογαριασμός, ούτε τι αυτοκίνητο οδηγούσα, ούτε σε τι σπίτι έμενα. Θα έχει όμως τεράστια σημασία αν έπαιξα σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός παιδιού. Γιατί τα παιδιά μπορεί να είστε σήμερα το 20% του πληθυσμού της γης, αλλά εσείς είστε το 100% του μέλλοντος αυτού του πλανήτη. Και δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων και εμείς ως αθλητές και η ίδια η κοινωνία να σας μπολιάζουμε, μίσος, να σας μπολιάζουμε αντιπαλότητα, να σας μπολιάζουμε εχθρικότητα, όλα εκείνα που δυστυχώς ζουν και βασιλεύουν σήμερα στον αθλητισμό. Και πρέπει όλοι εμείς να αγωνιστούμε, είτε είμαστε από τη σκοπιά του αθλητή, είτε είναι από τη σκοπιά του προπονητή, είτε είναι από τη σκοπιά των δημοσιογράφων, να το ανατρέψουμε όλο αυτό. Γιατί εγώ είμαι βέβαιος πως ο αθλητισμός, αν αξιοποιηθεί σωστά, έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο. Το πιστεύω.
Θα σου δώσω ένα παράδειγμα με τον Σαλάχ της Λίβερπουλ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή και τον γνωρίζετε όλοι. Ο Σαλάχ έκανε μια καμπάνια στη χώρα του, στην Αίγυπτο, κατά των ναρκωτικών. Για να μπορέσουν να σταματήσουν τα ναρκωτικά όσοι εκείνοι που πέσανε σε όλη αυτή την παγίδα. Σας πληροφορώ ότι την ίδια μέρα έσπασε, λέει, το τηλεφωνικό κέντρο από τα τηλεφωνήματα από ανθρώπους που επιθυμούσαν να κόψουν τα ναρκωτικά. Επειδή παρασύρθηκαν από τον Σαλάχ. Επειδή τους επηρέασε ο Σαλάχ. Από όλους αυτούς που πήραν τηλέφωνο, ένας να τα καταφέρει, μόνο ένας. Ο αθλητισμός ύψωσε τον πόη της ανθρωπότητας ένα μέτρο. Όπως λέει και έλεγε και ο Ρίτσος. Τι είναι η πραγματικότητα? Αυτά πρέπει να έχει για μένα. Νικόλα, θα μας πεις εσύ, Αντώνη, μπορεί να δώσω την πάσα στον Νικόλα. Ή θες να την κάνεις κάθετη εσύ? Δώσε στον Νίκο να μιλήσει. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι επειδή είμαι εκτός σπιτιού και θα έχω πρόβλημα με το κινητό μου, τελειώνει η μπαταρία, αν μπορώ να κάνω έναν γρήγορο χαιρετισμό. Μπράβο. Αν με επιτρέπεις, για να μην φύγω άκομψα ξαφνικά. Ωραία. Πες το, Αντώνη μου, ό,τι θέλεις. Ωραία, ωραία. Καλησπέριζω και τον Νίκο. Καλώς ήρθες, Νίκο, στην πολύ όμορφη παρέα που δημιουργήσαν εδώ τα παιδιά του Academica. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Και εγώ εύχομαι τα καλύτερα και λέω τα καλύτερα για σένα, εννοείται αυτό. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Παναγιώτη, συνέχισε έτσι και όλα τα παιδιά συνεχίστε έτσι για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Πραγματικά είστε πρότυπο ακαδημίας και σας το λέω εγώ που είμαστε στο ίδιο, δεν μπορούμε να σας στάσουμε. Ελπίζω να σας στάσουμε κάποια στιγμή. Μπράβο σας και αυτό είναι το μέλλον του αθλητισμού. Αυτό, αν περάσουμε στα παιδιά αυτό το μήνυμα, αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που τους λέτε, τότε ίσως δούμε καλύτερες μέρες αυτό που αγαπάμε. Σας χαιρετώ. Καλή δύναμη, καλή χρονιά. Στο φίλο μου τον Γιώργο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Συνεχίστε έτσι όμορφα και στο επανειδήν θα πω εγώ. Αδερφούλη, ευχαριστώ, τιμή μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια, κύριε Αντώνη. Χαίρετε, χαίρετε. Νικόλα μου, σε ακούμε. Λοιπόν, ο Γιώργος θα έχει πολύ ωραία στο μυαλό. Ξυλεύεται, το έχει φιλοσοφήσει πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι λίγο πιο λαϊκός. Φίλε μου Σταύρο, πες μου σε παρακαλώ ένα πρότυπό σου που είσαι τερματοφύλακας, αφού είσαι και τερματοφύλακας. Το Νόιερ. Ένα Νόιερ μέσα στο επίπεδο. Δηλαδή, που να πιάνει, να πασάρει εκπληκτικά όπως πασάρει, να απεκρούει τα πάντα σχεδόν, να καθοδηγεί πάρα πολύ σωστά, να είναι πειθαρχημένος, φαντάσου το ίδιο πράγμα και έξω στη ζωή. Έναν άνθρωπο να είναι παράδειγμα για τους συμπαίχτες του, να τους καθοδηγεί, να τους παροτρύνει, να λένε μόνο, να προσπαθεί τουλάχιστον, καλά λόγια, να έχει καλές εμφανίσεις και στη ζωή έξω. Οπότε αυτό που λέει ο Γιώργος είναι πολύ σημαντικό. Και σου εύχομαι και σε σένα, όπου πας, ό,τι και αν κάνεις, πρώτα να μιλάνε για το χαρακτήρα σου και μετά για το πόσο καλός ποδοσφαιριστής είσαι. Αθλητής και όλο τον χρόνο είσαι αθλητής. Όλη την ημέρα είσαι αθλητής. Η πειθαρχία που είσαι αθλητής θα την έχεις και στο σπίτι σου, θα την έχεις και στη ζωή σου. Οπότε εύχομαι να παραδειγματίζεσαι, αφού θέλεις, μιλάς για πρότυπα. Όπως εγώ είχα πρότυπα μεγάλους ποδοσφαιριστές, αλλά με κέντριζε μεγάλο πολύ το ενδιαφέρον να είναι πρότυπα και εκτός αγωνιστικού χώρου. Είπε για τον Σαλάχ πριν ο Γιώργος, θα σου πω εγώ για τον Ράσφορντ αυτή τη στιγμή που στην Αγγλία παρασημοφορήθηκε γιατί κάνει εκστρατεία κατά της πείνας των παιδιών από τα σχολεία που δεν έχουν να φάνε τα γεύματά τους, τα φτωχά τα παιδιά,
και έχει μαζέψει χρήματα για σχεδόν όλα τα σχολεία στην Αγγλία. Φαντάσου τι τεράστιο έργο έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε είναι πρότυπο και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί τιμάει την ομάδα του, αλλά και εκτός τη ζωή του. Οπότε για μένα αυτό είναι το σημαντικό, και το ένας άνθρωπος που παλεύει καθημερινά στο γήπεδο, δώσε την ψυχή σου εκεί μέσα και εκτός να πηγαίνεις πάντα με σκοπό να κάνεις το καλό, το δίκαιο στην κοινωνία και να βοηθάς όσο πιο πολύ μπορείς τους συνανθρώπους. Αυτό είναι που μπορώ να σου δώσω εγώ από τη μικρή μου εμπειρία, 18-20 χρόνια που είμαι στα γήπεδα. Είχα την τύχη να γυρίσω όλη την Ελλάδα. Εύχομαι σε όποια πόλη έχω αγωνιστεί να λένε ότι πέρασε ένα καλό παιδί που ήταν σωστός με τους ανθρώπους εκεί πέρα, και μετά να λένε για το ποδοσφαιριστή. Το προτιμώ πιο πολύ το πρώτο. Αυτό, άμα μπορούσα και σε βοήθησα, φίλε μου, Σταυράρα. Ευχαριστώ, Πόριν. Νίκο, να συμπληρώσω λέγοντας κι εγώ ότι ο Ινιέστα, αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής, σε μια συνέντευξη του είπε ότι το μεγαλύτερο πράγμα που κέρδισε από το ποδόσφαιρο δεν ήταν ούτε τα χρήματα, ούτε οι τίτλοι, ούτε τίποτα. Ήταν ο σεβασμός των αντιπάλων μου. Αυτό τα λέει όλα. Και αυτό δεν κερδίζεται μόνο μέσα από τις καλές πάσες ή τις assist ή τα goal. Αυτό κερδίζεται με την καθημερινή στάση που είχε ο συγκεκριμένος κάθε δευτερόλεπτο της ζωής του. Άλλωστε, νομίζω ότι Γιώργο και Νίκο θα συμφωνήσουμε ότι όλοι αυτοί οι αθλητές, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και είναι αφανείς, που τα παιδιά νομίζουν ότι είναι μόνο η παρουσία τους μέσα στο γήπεδο, αλλά αυτοί από πίσω δημιουργούν και κάνουν πολλά πράγματα, ειδικά τώρα με τον COVID. Έτσι, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι πρότυπα είναι αυτοί, και όχι πρότυπα είναι αυτοί οι οποίοι μαζεύονται, κάνουν πάρτι, κάνουν διάφορα πράγματα τα οποία τους βλέπουν μικρά παιδιά και θα στιγματιστούν, έτσι, από αυτούς τους ανθρώπους. Να πω για τον Νίκο ότι ο Νίκος, παίζοντας σε πολλές ομάδες έτσι σε υψηλό επίπεδο αλφα εθνική, αυτή τη στιγμή είναι στον Ηρακλή. Είναι στον Ηρακλή γιατί τον αγαπάει πραγματικά, και είναι στον Ηρακλή και προπονείται σαν να είναι πάλι στον Ηρακλή της αλφα εθνικής που είδαμε. Έτσι, είναι αυτό που για μένα δείχνει και σημαίνει πολλά. Γιατί πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος και μετά είναι ποδοσφαιριστής, βάζει το συναίσθημα, βάζει την αγάπη, έτσι δεν είναι, Νικόλα? Έτσι ακριβώς, γιατί για μένα είναι τρόπος ζωής, και για τα παιδιά όλα αυτά, είτε είσαι μικρός είτε όχι, έχει να κάνει με το πάθος, έχει να κάνει με το συναίσθημα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, με αυτό πρέπει να πορεύεις στη ζωή. Είναι πόσο πολύ το αγαπάς και πόσο πολύ το θέλεις. Οποιαδήποτε στιγμή εγώ είμαι στο γήπεδο, είναι σαν την πρώτη μέρα μου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μέχρι την ημέρα που θα είναι η τελευταία. Οπότε, ναι, με αγάπη γύρισα να βοηθήσω την ομάδα, γιατί έτσι το νιώθω. Μακάρι πολλά από τα παιδιά αυτά που έχει στην Ακαδημία, γιατί έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, μου έχει πει για πολύ καλές συμπεριφορές, μου έχει πει για παιδιά πολύ πειθαρχημένα, που αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν. Κάποια στιγμή να έχω μια, να βρεθούμε, μια κατάσταση. Να βρεθούμε. Δεν σας κρύβω ότι τον έχω κάνει πρόταση στον Νίκο να έρθει μαζί μας, όταν με το καλό θέλει να σταματήσει να είναι ποδοσφαιριστής, έτσι, αφού έχει πάρει και το ΣΕ, είναι σε φάση προπονητική. Του έχω κάνει πρόταση να είναι μαζί μας και θα είναι τιμή μεγάλη να είναι και ο Νίκος μαζί μας, έτσι, να έχουμε τέτοιους ανθρώπους δίπλα μας. Θα ήθελα λίγο τα παιδιά να μπουν στην κουβέντα. Καταρχήν να καλησπέρασω και τον Μιχάλη τον Παπαδάκη. Μιχάλη, γεια σου. Καλησπέρα. Θα σε ευχαριστήσω, φίλε. Καλησπέρα, Παναγιώτη, Ηλία. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Όπου υπάρχει Γιώργος Μπαντής να μιλάει, είναι ενδιαφέρον για όλους να μπαίνουμε να τον ακούμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λίγο τα παιδιά να μπουν στην κουβέντα και να ρωτήσουν και τον Γιώργο
και τον Νίκο, έτσι, πράγματα και από τα βιώματά τους και από τα ποδοσφαιρικά, αλλά και από τα εξωαγωνιστικά. Για να δω πώς θα ρωτήσεις. Κανένας. Ντροπαλείς το όλοι. Τίποτα. Όχι. Ποιος. Όχι. Ποιος είναι αυτός που μιλάει. Για να δω. Θα βάλω εγώ να κάνει ερώτηση. Φίλιππε, κάνε μια ερώτηση, παρακαλώ. Την καλή την ερώτηση, ε. Δεν έχω, κύριε, κάτι να ρωτήσω. Την καλή σου είπα, ρε, να βάλεις την ερώτηση. Δε... Θα σκεφτώ και άμα βρω θα σας πω. Παναγιώτη, μπορώ να ρωτήσω κάτι τον Φίλιππο εγώ. Μπράβο. Έλα, Γιώργο. Να τον βλέπω. Να τους, Φίλιππε. Μίλα, να σε ακούσει ο Γιώργος. Γεια σας. Γεια σου, Φίλιππε. Θα σε κάνω μια ερώτηση εγώ, θα ήθελα. Τι είναι αυτό που αγαπάς στο ποδόσφαιρο? Μ' αρέσει πολύ στο ποδόσφαιρο η ομαδικότητα, που χάρη στην ομαδικότητα μπορεί να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα και ότι ό,τι καλό μπορείς να βγάλεις από το ποδόσφαιρο θέλει αρκετή δουλειά. Mm-hmm. Αυτό. Μάλιστα. Η ομαδικότητα σ' αρέσει. Ναι. Mm-hmm. Τι νιώθεις όταν πας να κάνεις προπόνηση? Τώρα έχεις και πάρα πολύ καιρό να κάνεις. Πες ότι αύριο ανοίγει η Ακαδημία και μπορείς πάλι να πας να προπονηθείς. Ποιο είναι το πρώτο συνέστημα έτσι που θα βγει από μέσα σου? Είναι ένα μέρος που πάω εκεί και τα ξεχνάω όλα και απλά περνάω πολύ όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Είναι ένα μέρος που ξεχνάς τα υπόλοιπα, σημαντικό. Αυτό είναι, νομίζω, το σημαντικό για όλα τα παιδιά, έτσι, γιατί είναι φορτωμένα. Είναι μια εποχή που είναι δύσκολη, με φροντιστήρια, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι όλα κλειστά, μέσω Skype, μέσω Zoom. Είναι σημαντικό για αυτά τα παιδιά να μπορούν να πάνε στο γήπεδο και να ξεσκάνουν. Και άλλωστε γι' αυτό φαντάζομαι ότι και ο Γιώργος και ως θεσμικό όργανο του ΨΑΠ αυτό προσπαθεί να κάνει, έτσι Γιώργο, ώστε να ανοίξουν ξανά όλες οι δραστηριότητες, οι αθλητικές και η ΓΑΜΑ Εθνική Νίκο, αλλά και οι ερασιτεχνικές και οι ακαδημίες τουλάχιστον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, ο αθλητισμός από τα αρχαία χρόνια είχε τη δυνατότητα να υψώνει ασπίδα και να σταματά τα τύμπανα του πολέμου. Νομίζω όλα τα παιδιά το γνωρίζουν αυτό, το ότι όταν γινόταν Ολυμπιακοί αγώνες παλιά, είχαν τόσο δύναμη που σταματούσαν οι πόλεμοι, όπου και αν γινόταν στον κόσμο. Επικρατούσε η ειρήνη μέχρι να τελειώσουν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αυτή τη δυνατότητα έχει και σήμερα ο αθλητισμός. Μπορεί να υψώσει ασπίδα απέναντι σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο που αυτή τη στιγμή βιώνουμε. Πώς μπορεί? Δίνοντας πραγματικά τη διέξοδο στον άνθρωπο να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους 10 μήνες. Η απάντηση που έδωσε ο Φίλιππος ήταν ό,τι πιο σοφό άκουσα σήμερα. Όταν πάει εκεί, ξεχνάει τα πάντα. Σκεφτείτε ένα παιδί να απαντάει σε εμάς ότι ξεχνάει τα πάντα. Τι προβλήματα μπορεί να έχει ένα παιδί? Κι όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να βάλουμε, να μπολιάσουμε στα κοινωνία προβλήματα ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Με την πίεση στο σχολείο που δημιουργείται. Γενικά δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να έχει στο κεφάλι του αυτή τη στιγμή, αλλά το ότι μπορεί και τα αντιμετωπίζει μέσα από το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη του. Αν το ποδόσφαιρο δεν δίνει στην κοινωνία, δεν έχει και λόγο ύπαρξη. Για ποιο λόγο να υπάρχει? Και αυτή τη στιγμή, αντί να το εκμεταλλευτούμε, όχι το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, αντί να τον εκμεταλλευτούμε και να βρουν διέξοδο άνθρωποι κάθε ηλικία, από τα παιδιά μας μέχρι άνθρωπο 80 χρονών, κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Μα το ακριβώς αντίθετο. Και σε αυτό είναι κάτι που εμάς σαν σύνδεσμοι μπορεί να εκπροσωπούμε τους επαγγελματίες αθλητές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν θα γίνουμε η φωνή και οι θεματοφύλακες του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου που μεγαλώσαμε μαζί του, το αγαπάμε και ξέρουμε τι δυνατότητες έχει. Τις ξέρουμε. Να μην μας παρασύρουν και να μην μας παραμυθιάζουν όλοι αυτοί, βλέποντας καθημερινά όλες αυτές τις άγριες εικόνες να επικρατούν στο χώρο αυτό. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Και πρέπει να αντισταθούμε όλοι. Και πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς με αυτό που, με κάτι αντίστοιχο που γίνεται σήμερα. Τα παιδιά θα μας σώσουν. Αυτή είναι. Εκεί βασιζόμαστε. Πες, Νικόλα μου. Γιώργος, ότι είχαμε μια τηλεδιάσκεψη εμείς με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, που ουσιαστικά του θέσαμε όχι αυτό το ερώτημα, αυτή τη σκέψη να αμπολιάσει μέσα στους ανθρώπους αυτούς ότι ο αθλητισμός είναι από τα λίγα κομμάτια τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, όλο αυτό το δύσκολο καιρό, λόγω ότι ο αθλητής πορεύεται με την πειθαρχία. Δηλαδή, να πάρω παράδειγμα, εδώ βλέπω τώρα ένα παράθυρο έχω εδώ πέρα μπροστά, βλέπω το Χαράλαμπο εκεί πέρα από εδώ που μαζί με τον μπαμπά του, μου έχει καθίσει ωραίο στην καρέκλα του, μας παρακολουθεί. Άμα σου πω Χαράλαμπε, τώρα δεν ξέρω αν είναι ο Χαράλαμπε, μπορεί να πω ο πατέρας του Αναστάση είναι, ο Αναστάσης. Λοιπόν, άμα πούμε στον Αναστάση, Αναστάση, θα σηκωθείς, αύριο ξεκινάει η προπόνηση, αλλά θα σηκωθείς το πρωί, θα φορέσεις τη μάσκα σου, θα πάρεις τα πράγματά σου, δεν θα πας να αλλάξεις τα αποδυτηριά σου, θα πας στο γήπεδο, θα προσέχεις, θα έχεις αποστάσεις ακόμα και από τους φίλους σου, θα γίνει προπόνηση, θα πάρουμε τη χαρά, αλλά μετά θα πρέπει να πάμε να γυρίσουμε σπίτι μας, γιατί δεν επιτρέπεται και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο Αναστάσης θα το κάνει με χαρά, γιατί είναι το πάθος του η προπόνηση και το να βρεθεί στην προπόνηση για το ποδόσφαιρο, θα το κάνει με χαρά, πειθαρχία. Δεν είναι δηλαδή ότι θα του πεις πήγαινε για τα καφέ, που θα πάει και θα κάνει με τους φίλους και θα καθίσουν όλοι παρέα και μπορεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Και αυτό προσπαθούσαμε να το εξηγήσουμε, ότι λόγω ότι έχουμε μάθει, επειδή κάνουμε αυτό που αγαπάμε και επειδή το θέλουμε σαν τρελή και δεν μπορούμε χωρίς αυτό, ότι θα κάναμε τα πάντα και θα ακολουθούσαμε κάθε κανόνα, ο οποίος έχει να κάνει τουλάχιστον πόσο μάλλον με την υγεία. Κάθε κανόνα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Το ακολουθούμε. Προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε ότι ο αθλητής πρεσβεύει την πειθαρχία. Πρεσβεύει από μικρό παιδί αυτό το πράγμα, να ακολουθάει ένα πρόγραμμα και πάει λέγοντας. Οπότε, όπως είπε ο Γιώργος, εκτός από τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητής, είναι και ένα από τα ορία να συνεχίσει. Δείτε, για παράδειγμα, πόσο έξι πατάει ο κόσμος για να βγει έξω, μόνο και μόνο για να πάει να περπατήσει. Και αυτό είναι ένα μέρος του αθλητισμού. Ένα πολύ μικρό μέρος. Πόσο μάλλον το να πας να παίξεις ποδόσφαιρο ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Οπότε συμφωνούμε απόλυτα με τον Γιώργο. Ο αθλητισμός θα έπρεπε να συνεχίσει, γιατί δίνει ακόμα και ψυχολογικά κομμάτια μεγάλη τόνωση και πνευματική υγεία σε όλους μας. Και αυτό είναι κάτι που δεν αναπληρώνεται. Και έτσι όπως το είπες, Νίκο, είναι πραγματικότητα αυτό που λες, γιατί και τον Μάιο που ξαναγυρίσαμε, Γιώργο, αλλά και τον ξανά τώρα από Σεπτέμβριο, Αύγουστο που ξεκινήσαμε, είχαμε κάποιους κανόνες και τα παιδιά ήταν κυρί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να έρθουν με τη μάσκα τους, το μπουκάλι, το νερό τους. Μα, Παναγιώτη, δεν είχαμε κρούσματα. Έτσι. Δεν είχαμε. Και, ο αθλητισμός πληρώνει τις συνέπειες άλλων. Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει. Δεν υπήρχαν κρούσματα στον αθλητισμό. Σε επίπεδο Super League είχαν γίνει 4.500, όχι 4.500, συγγνώμη, προπονήθηκαν 4.500 αθλητές και είχαμε 38 κρούσματα. Από τα οποία φαντάζομαι δεν ήταν μέσα από το γήπεδο, ήταν από την εξωγηπαιδική τους δραστηριότητα, έτσι. Ακριβώς. Και σε αυτό το κομμάτι όλα τα παιδιά, έτσι και οι γονείς που ερχόντουσαν στο γήπεδο με τη μάσκα τους, με το αντισηπτικό τους, με την τσάντα τους, την παίρνανε, φεύγανε, πλένανε τα χεράκια τους, ήταν πραγματικά τύποι και υπογράμμος αυτό το πράγμα. Έτσι και γι' αυτό είναι απορία άξιο όλο αυτό που γίνεται. Παναγιώτη. Ορίστε. Καλησπέρα, γεια.
Γεια σας κύριε Καριάδη, γεια σας. Καλά είστε. Καλά εσείς. Καλά να είστε. Κανόνες είχε όμως μόνο η Ακαδέμικα εκεί που ερχόμασταν. Οι άλλοι όλοι δεν είχαν κανόνες. Αυτά να τα λέμε, έτσι. Εντάξει, αυτό τιμάει και τα παιδιά, τιμάει τους γονείς και μετά τιμάει την ομάδα. Γιατί η ομάδα δίνει... Εννοώ το σύνολο όλο και οι γονείς και η ομάδα μας και όλοι. Οι άλλες όλες οι ομάδες όμως που υπάρχουν εκεί πέρα δεν είχαν κανόνες. Όχι, σε αυτό έχεις δίκιο. Έτσι δεν είναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ευχαριστώ. Καλά. Ο Αντώνης θέλει να ρωτήσει κάτι και μετά ο Αναστάσης. Έλα Αντώνη. Καλησπέρα. Γεια σου Αντώνη. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζει το ρατσισμό σε τέτοια μικρή ηλικία που είμαι εγώ, για παράδειγμα. Ή γενικά. Ναι. Πώς αντιμετωπίζεται ο ρατσισμός. Ναι, πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω. Πώς μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Ναι. Ναι. Δυστυχώς, ο ρατσισμός υπάρχει γύρω μας. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, ούτε να βάλουμε το δάχτυλό μας και να κρυφτούμε. Αυτό που προτείνω είναι να μην επιτρέψεις σε κανέναν, μα κανέναν, να σε πείσει για κάτι που δεν είσαι. Ο άνθρωπος, όποιος άνθρωπος, και αν τον κόψεις κάπου, θα βγει αίμα κόκκινο, μόνο, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Πρέπει να καταλάβεις πως μεγαλύτερη σημασία έχει τι έχουμε μέσα μας και όχι τι έχουμε έξω μας. Πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου και εσύ και εγώ πρώτα, γιατί αν δεν καταφέρουμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κανέναν άλλο. Ρατσισμός δεν είναι μόνο απαραίτητα στο χρώμα του δέρματος κάποιου. Ο ρατσισμός δυστυχώς υπάρχει παντού. Και τι είναι ο ρατσισμός? Είναι η απόσταση που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, ανάμεσα σε δύο χώρες, ανάμεσα σε δύο υπήρους. Θα σου πω πως κάναμε μια δράση με το Τζαπ πέρσι, πριν το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, που παλεύανε και οι δύο για να πάρουν πρωτάθλημα. Και είχαμε πάει και είχαμε επισκεφτεί ένα σχολείο μαζί με δύο παίκτες. Ο ένας από την πλευρά του Ολυμπιακού ήταν ο Κούτρης και ο άλλος από την πλευρά του ΠΑΟΚ ήταν ο Πασχαλάκη. Το σχολείο ήταν στον Πειραιά. Σκέψου, παίκτης του ΠΑΟΚ ήρθε μαζί μας και πήγαμε να επισκεφτούμε ένα σχολείο να μιλήσει με τα παιδιά στον Πειραιά. Αγκαλιά με τον συναθλητή του από τον Ολυμπιακό. Όταν φτάσαμε στο σχολείο, τα παιδιά ήταν στο προάβλιο μαζεμένα στην άκρη. Και αρχίζανε να φωνάζουν Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Όλοι μαζί. Ολυμπιακός, όλοι μαζί. Όσο πλησιάζαμε και βλέπαν τον Αλέξανδρο, τόσο οι φωνές τους χαμήλωναν. Όσο πλησιάζαμε, χαμήλωναν κι άλλο. Και όταν φτάσαμε κοντά τους και αρχίζαν να τον αγγίζουν, να τον μιλάνε, οι φωνές σταμάτησαν. Είχε καταρριφθεί η απόσταση και είχε σταματήσει όλο αυτό. Και κατάλαβαν τα παιδιά κατευθείαν το ότι δεν είναι αντίπαλός μας, δεν είναι εχθρός μας, δεν είναι αυτό που θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Είναι ένας αθλητής ο οποίος αγωνίζεται σε μια διαφορετική ομάδα. Και για τα επόμενα 90 λεπτά, αύριο, θα παλέψει και εκείνος για τη δική του ομάδα. Άρα, καταρρίφθηκε αυτόματα όλη αυτή η απόσταση. Άρα, καταρρίφθηκε αυτόματα και ο ρατσισμός που μπορεί να βίωνε και βιώνει ο συγκεκριμένος παίχτης όταν πάει να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ σε σένα και αυτό που προσπαθώ να κάνω και εγώ, γιατί και εγώ βιώνω πολλές φορές το ρατσισμό και τον βίωσα και μέσα στα γήπεδα, μπορεί γιατί είχα μακριά μαλλιά, μπορεί γιατί είχα μεγάλη μύτη, μπορεί γιατί ήμουν πολύ αδύνατος,
Ρατσισμό βιώνει και ένα παιδί που μπορεί να φοράει γυαλιά, σιδεράκια, να είναι χοντρό. Ρατσισμό μπορεί να βιώνει ένα κορίτσι επειδή της αρέσει το ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε καθημερινά. Αυτό που συμβουλεύω εγώ και αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να μην επιτρέψω κανέναν, μα κανέναν να με πείσει για κάτι που εγώ το ξέρω ότι δεν είμαι. Και δεν θα τον κάνω να το καταφέρει. Είναι πάρα πολύ τραγικό να υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που νομίζουν ότι μισώντας μια άλλη πατρίδα με αυτόν τον τρόπο αγαπάνε τη δική τους. Είναι πάρα πολύ λυπηρό που υπάρχουν άνθρωποι αρκετοί που νομίζουν ότι βρίζοντας την αντίπαλη ομάδα, τον αντίπαλο αθλητή, με αυτόν τον τρόπο υπερασπίζονται τη δική τους και βοηθάνε το δικό τους αθλητή. Δεν είναι αλήθεια. Είναι μύθος αυτό. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Και εγώ ευχαριστώ. Νικόλα, θες και εσύ να πεις κάτι? Πολύ ωραία, ο Γιώργος. Αντώνη, φίλε μου, τώρα είναι κάτι πολύ μεγάλο, γιατί δεν είναι μόνο χρωματικό πολλές φορές, το οποίο πάει πολλές φορές στο μυαλό μας, όπως βλέπεις από διάφορους έξω. Πολλές φορές έχει να κάνει με όταν άλλος είναι εύσωμος, λίγο πιο χοντρός, να το πούμε λαϊκά. Εγώ ήμουν πάντα πιο κοντός. Πίστεψέ με, από κοντά είμαι πολύ κοντός. Ήμουν πιο αδύναμος. Πίστεψέ με ότι ήμασταν πόντι, οι παππούδες μας και είχαν έρθει εδώ πέρα σαν μετανάστες. Όλοι έχουν περάσει κάποια τέτοια βιώματα. Αλλά μεγαλώνοντας και ταξιδεύοντας, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τελειώνουν. Να σου δώσω παράδειγμα, εγώ με τον Ηλία τον Βούρα, που ήμασταν στη Νίκη Βόλου, είχαμε και έχρωμους ποδοσφαιριστές, που έχουν και άλλη θρησκεία. Παρόλα αυτά υπήρχε απέραντο σεβασμός, τον βοηθούσαμε σαν να ήταν ένας φίλος μας, κολλητός εκείνη τη στιγμή. Οπότε εσύ, στο μυαλό σου, να είσαι παράδειγμα μη ρατσισμού, αλλά σε όλες τις μορφές του. Είτε χρωματικές, είτε επειδή, όπως είπε ο Γιώργος, μπορεί να είναι ένα κορίτσι που παίζει ποδόσφαιρο και τι έγινε, δεν κατάλαβα. Είτε μπορεί να είναι ένας που είναι πιο ψηλός, ο άλλος είναι πιο κοντός, ο άλλος είναι διαφορετικός. Δεν έχει καμία σημασία. Θα δείξεις ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτό στην καθημερινότητα και θα παραδειγματίσεις και άλλους δίπλα σου. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου αποδείξει το αντίθετο. Άλλωστε, Αντώνη μου, σήμερα κάναμε ένα quiz με τον ρατσισμό. Yeah. Είδες πόσες μορφές ρατσισμού υπάρχουν. Είναι 6. Yeah. Δεν είναι μία. Είναι φιλετική, είναι θρησκευτική, είναι κοινωνική, είναι πολιτική. Είναι πολλές μορφές ρατσισμού, τις οποίες έχουμε στην καθημερινότητά μας. Άρα, για αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι εμείς τη δουλειά μας και άσε τους άλλους να μιλάνε για εμάς. Εντάξει, Αντώνη μου, νομίζω και οι καλεσμένοι μας σου έδωσαν πολύ ωραία και απάντηση. Ορίστε, Ηλία μου. Κάπως έτσι, νομίζω, γίνεσαι και το πρότυπο που ρώτησε πριν ο Σταύρος. Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο. Και Νίκο. Αντώνη μου, γενικά, θα ήθελα να ξέρεις, επειδή ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, και έχεις επιλέξει να είσαι σε μια ακαδημία, άρα έχεις και όνειρο να πετύχεις, ότι το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός είναι το μεγαλύτερο αντιρατσιστικό κίνημα στον κόσμο. Το μεγαλύτερο. Και αυτό μπορώ να σου το εγγυηθώ. Μπορούν να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών εθνικοτήτων, με διαφορετικό χρώμα του δέρματός τους. Άνθρωποι κοντοί, άνθρωποι ψηλοί, άνθρωποι χοντροί, άνθρωποι αδύναμοι, διαφορετικοί, άνθρωποι που πιστεύουν διαφορετική θρησκεία, άνθρωποι που δεν πιστεύουν σε καμία θρησκεία. Όλοι αυτοί μπορούν να συνεργαστούν για το κοινό καλό, που είναι το ομαδικό. Εκείνη τη στιγμή αγωνίζονται για να κερδίσει η ομάδα τους. Δεν τα σκέφτονται όλα αυτά. Δεν τα βάζουν καν στο κεφάλι τους. Ο αθλητισμός είναι αυτός που μάχεται ενάντια στις διακρίσεις.
που μάχεται ενάντια στην αδικία. Και γι' αυτό και, Αντώνη, πρέπει να δώσεις αγώνα και εσύ και εγώ και ο άλλος. Έχουμε ευθύνη όλοι απέναντι σε αυτό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στην καθημερινότητά μας. Από τα πιο απλά πράγματα. Ακόμη και από τον τρόπο που οδηγάμε. Αύριο μεθαύριο θα οδηγάς. Πώς συμπεριφέρεσαι απέναντι σε έναν άλλον οδηγό. Πώς συμπεριφέρεσαι απέναντι σε έναν πεζό. Πώς συμπεριφέρεσαι όταν είσαι σε θέση ισχύω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αδύναμος δίπλα σου. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι αρχές που πρέπει να τις αναπτύξεις μέσα σου. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε γεννημένοι για το καλό. Δεν γεννήθηκε κανείς, μα κανείς, να μισεί τον άλλον. Αυτό δημιουργείται στην πορεία. Όλοι έχουμε γεννηθεί για το καλό. Είχαν κάνει στην Αμερική μία έρευνα με 3 μωρά 6 μηνών. Αυτή είναι πραγματική έρευνα που θα σας πω τώρα. Υπήρχε ένα αρκουδάκι σε σχήμα τρίγωνο. Ένα σε τετράγωνο και ένα σε στρόγγυλο. Το τρίγωνο προσπαθούσε να ανέβει το δέντρο. Το τετράγωνο ήταν από πίσω και το έσπρωχνε να το βοηθήσει να ανέβει. Και ο κύκλος πάλευε να το τραβήξει να πέσει κάτω. Αυτό το κάνανε σε πάνω από 1000 παιδιά, όπου στο τέλος τους δώσανε τα αρκουδάκια να δούνε και μόλις βλέπανε το τρίγωνο και το τετράγωνο χαμογελούσαν. Μόλις τους δείχναν τον κύκλο, κλαίγανε. Από αυτό καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος έχει γεννηθεί για το καλό. Στην πορεία κάτι πάει λάθος και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι σε αυτό. Μην νομίζεις, Αντώνη, ότι τα αποδυτήρια που βρισκόμαστε είναι μια μικρή κοινωνία. Εγώ μπορώ να νομίζω ότι το λέμε απλά έτσι. Στα 18 μου βρέθηκα σε κάποια αποδυτήρια όπου εγώ έφυγα από το χωριό μου και βρέθηκα ξαφνικά σε αποδυτήρια Αλφα Εθνικής. Ωραία. Δεν είχα κάποιο άλλο βίωμα. Είχα το βίωμα της γειτονιάς μου όμως. Ο πολιτός μου δεν ήταν από τη χώρα μου. Ωραία. Και είχαμε και παιδάκι που ερχόντουσαν από τη Γερμανία για να κάνουν τις διακοπές τους. Οπότε υπήρχε. Στα αποδυτήρια βρέθηκε μουσουλμάνος, βρέθηκε μαύρος, βρέθηκε όπως λέμε άλλη φιλετικός, άλλη θρησκεία. Βρέθηκε ένας πολύ ψηλός, βρέθηκε ένας πολύ κοντός. Και πάει λέγοντας, όλοι αυτοί, όπως είπε ο Γιώργος πριν, δουλεύανε με σκοπό ένα αποτέλεσμα. Οπότε τι γίνεται. Υπάρχει μια φωτογραφία που είναι δύο γονείς. Κάτι ο ένας με τον άλλον. Τα παιδάκια τους όμως που τα απογεία τα κρατάνε εδώ, πάνε να αγκαλιαστούν. Είναι μαύρο και λευκό. Αυτό τι δείχνει. Ότι δεν γεννιόμαστε ρατσιστές. Από βιώματα που βρίσκουμε στη διαδρομή, από εκεί έρχεται. Γι' αυτό εκεί είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σου. Ο χαρακτήρας που θα δείξεις εσύ από εδώ και πέρα και θα παραδειγματίσει και τους υπόλοιπους και δεν θα δεχτείς καμιά μορφή ρατσισμού στη ζωή σου, θα γίνεις παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Οπότε αυτό που ρώτησες, κάντο πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Αναστάση, ρώτα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ο μπαμπάς του Αναστάση κάτι. Καλησπέρα σε όλους καταρχήν. Θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Γιώργο που ήταν επαγγελματίας και τον κύριο Νίκο, αλλά και τον κύριο Ηλία, τον δικό μας, που ήταν και αυτοί επαγγελματίες. Τα παιδιά βλέπουν τους ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρουν για την εξωγηπαιδική του ζωή. Πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής επαγγελματίας μέσα από την ένταση του παιχνιδιού να δείξει το καλό παράδειγμα, ούτως ώστε τα μικρά παιδιά να τον έχουν σαν πρότυπο και να μην χαλάσει η εικόνα τους στα μάτια τους. Πάρτε παράδειγμα την τελευταία σκηνή που έγινε προχθές με τον Μέση, παραδείγματος χάρη. Πώς ένα παιδί, ας πούμε, τώρα που είχε ένα πρότυπο, ένα ποδοσφαιριστή σαν τον Μέση, ξαφνικά να το βλέπει να ρίχνει μπουνιές. Πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής επαγγελματίας να δείξει αυτό το πρόσωπο, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν, ας πούμε, ο Ράμος, παραδείγματος χάρη, που θεωρείται ένας από τους τεράστιους ποδοσφαιριστές, αλλά από τα μεγαλύτερα κολόπεδα του γηπέδου. Όμως ο Ράμος εξωγηπαιδικά κάνει τεράστιο έργο όσον αφορά ιδρύματα με ορφανά παιδιά, που τα χρηματοδοτεί πολλά γεροκομεία και πολλούς άστεγους.
Αυτό δεν το ξέρουν τα παιδιά μου. Ξέρουν ένα ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο, ο οποίος ρίχνει ξύλο. Είναι δύο πράγματα που φάσκουν και αντιφάσκουν. Τα παιδιά όμως βλέπουν αυτό που είναι μέσα στο γήπεδο, δεν βλέπουν αυτό που είναι έξω από το γήπεδο. Εκεί θέλω να μου απαντήσετε, που ήσταν και επαγγελματίες το K3 και ξέρετε κάτι παραπάνω. Αυτό ακριβώς το είπα και πριν, ότι αν δεν βρίσκονται σε αρμονία η σκέψη σου με τα λόγια σου και τα λόγια σου με τις πράξεις σου, τότε οτιδήποτε είναι έξω από αυτό είναι ψεύτικο. Για μένα δεν λέει κάτι. Ο ποδοσφαιριστής, ο αθλητής, πρέπει να είναι πρότυπο 24 ώρες το 24ωρο. Πρέπει να είναι πρότυπο και μέσα από το γήπεδο και έξω από το γήπεδο με τις πράξεις του, με τη στάση του. Είναι αυτό που και εγώ αυτή τη στιγμή από τη θέση που έχω, αυτό προσπαθώ να περάσω. Όχι μόνο για να υπάρχει μια καλή εικόνα του ποδοσφαιριστή προς την κοινωνία, αλλά γιατί ξέρω τι δυνατότητες έχει να προσφέρει στην κοινωνία. Τι δυνατότητες έχει να προσφέρει στο πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας, που είναι και ο κορμός της, τα παιδιά. Εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός σε αυτό. Και προσπάθησα σε όλη μου την ποδοσφαιρική καριέρα μέσα από το γήπεδο. Δεν έχω αποβληθεί ποτέ, να μου πείτε είναι και η θέση μου τέτοια. Δεν είχα και ποτέ τους παλμούς που μπορεί να έχει ο Νίκος. Γιατί είναι και η θέση μου τέτοια. Είχα μια ηρεμία. Αλλά είμαι αυστηρός και επιμένω πως όσους παλμούς και αν έχει ο ποδοσφαιριστής, ό,τι ένταση και αν βιώνει μέσα στο γήπεδο, ό,τι ένταση και αν εισπράττει γύρω από το γήπεδο, και όταν λέω γύρω από το γήπεδο εννοώ κερκίδα, παράγοντες, δημοσιογράφους. Πόσοι αγώνες δεν έχουν ξεκινήσει καν και αισθανθήκατε και εσείς και εγώ μια αίσθηση πολέμου. Αντί για ένα αθλητικό γεγονός. Το έχουμε βιώσει όλοι. Γι' αυτό πάντα λέω πως ο καθένας από τη σκοπιά του, εμείς ως αθλητές πρέπει να κάνουμε αυτό. Και εμείς, όσο είμαι εγώ σε αυτό το σύνδεσμο, προσπαθήσαμε να εισχωρήσουμε στα σχολεία πριν τον κορονοϊό, πάντα πριν από κάποιο ντέρμπι, είτε αυτό ήταν Άρης ΠΑΟΚ, είτε ήταν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, είτε ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πηγαίναμε με παίκτες και των δύο ομάδων και επισκεπτόμασταν δύο μέρες πριν ένα σχολείο και μιλούσαμε στα παιδιά. Πηγαίναμε να τους δείξουμε το ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Το ότι σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια και μετά. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς όλα αυτά που εισπράττεις έξω από το γήπεδο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός σε αυτό. Θεωρώ πως ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σου, εσύ πρέπει να σεβαστείς και τον αντίπαλο αθλητή και τη διαδικασία του παιχνιδιού, μα πάνω απ' όλα τα στραμμένα μάτια παιδιών που βρίσκονται εκείνη την ώρα πάνω σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάει ο αθλητής στιγμή αυτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη που κουβάλα πάνω του. Πολλές φορές αν το αναγνωρίσει, ίσως τρομάξει. Αλλά δεν πειράζει. Προσπαθούμε τουλάχιστον εμείς εκεί που βρισκόμαστε σήμερα να τον κάνουμε να το αναγνωρίσει. Πρέπει να το αναγνωρίσει. Φίλε μου, Χαράλαμπε. Λοιπόν, επειδή είδα τον Αναστάση και τον Παλίκαρο. Εγώ θα είμαι λίγο, θα προσπαθήσω να είμαι πιο ρεαλιστής. Να είμαστε, δηλαδή, το πρώτο που θα σε βοηθήσει είναι να μην τον κρίνεις με αυτό που βλέπεις. Έπαιξες κι εσύ στη γειτονιά. Κάποια στιγμή μπορεί να μάλωσες με το φίλο σου. Μπορεί σε μια φάση πάνω να είχες νεύρα. Αν αυτό εδώ το πάρεις μαζί σου και όταν τελειώσει το παιχνίδι, τότε είναι το λάθος σου, το πιο σημαντικό. Η αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι σαν επαγγελματίες και ειδικά όταν υπάρχει τηλεόραση και όλα αυτά, θα πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα. Υπάρχει στιγμές όμως, κακές στιγμές. Θα σας δώσω παράδειγμα ότι ο Ηλίας, ο Βούρας, τον οποίο τον έχετε όλοι σε εκτίμηση, τον έχετε γνωρίσει και τον βλέπετε εκεί πέρα. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι μάχες έχουμε δώσει στην προπόνηση οι δυο μας. Και είμαστε και δυο και φίλοι. Αλλά δεν έχετε ιδέα το τι τσακωμούς μπορεί να έχουμε κάνει. Την ίδια στιγμή, μέσα στα μπάνια, στα αποδυτήρια και μετά στο καφέ, ήμασταν μαζί και κοιτούσαμε τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα να είμαστε καλύτεροι.
Αυτός είναι ο σκοπός, ότι εγώ να συγχωρέσω αυτό που λέει ο παπάς του Αναστάση, ότι τι πρότυπο δίνει. Πιστεύω ότι και ο Μέση και ο κάθε Ράμος που έχουν κάνει διάφορες, έχει τύχει ρε παιδί μου σε στιγμές, να τους δεις με κόκκινες κάρτες και όλα αυτά. Και αυτοί στεναχωριούνται οι ίδιοι. Δεν είναι αυτοί ο χαρακτήρας τους. Οπότε περισσότερο πρέπει να μένουμε στο τι κάνουν για να το διορθώσουν όλο αυτό. Ας μην μένουμε δηλαδή στη μία στιγμή του ποδοσφαιριστή που έδειξε. Εγώ έχω δεχτεί κόκκινη άδικη. Τη δέχτηκα όμως. Έφυγα από τον αγώνα. Προσπάθησα να μην το ξανακάνω και προσπάθησα πάντα να είμαι σωστός και με fair play μέσα στον αγώνα και να στηρίζω τους συμπαίχτες μου, να στηρίζω το σωστό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πολλές φορές δεν το καταφέρεις. Να σε διακόψω λίγο. Είπες προηγουμένως την πιο σωστή κουβέντα. Το τι έχουν κάνει μετά για να το διορθώσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί αν ο ποδοσφαιριστής αντιληφθεί αυτό που έχει κάνει και προσπαθήσει να το διορθώσει, αυτό σημαίνει ότι έχει στο μυαλό του ότι αυτός που τον παρακολουθεί και τα παιδάκια, εκατομμύρια παιδάκια που τον λατρεύουν, θα πρέπει να δούνε ότι δεν είναι αυτός ο κακός χαρακτήρας. Αυτό πολλές φορές θα ακούσεις δηλώσεις τους μετά που λέει ότι ήμουνα πάνω στα νεύρα μου, είχα 180-200 φυγμούς, δεν μπορούσα να σκεφτώ καθαρά. Να με συγχωρούν οι συμπαίχτες μου, ζητάει συγγνώμη με τους συμπαίχτες του. Περισσότεροι ζητάνε συγγνώμη μέσα από δυτήρια. Την ίδια τη στιγμή μέσα έρχονται και λένε συγγνώμη που σας αναστάτουσα ή που σας άφησα πολλές φορές με λιγότερους παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε είναι οι πρώτοι που το καταλαβαίνουν, απλά πολλές φορές στιγμιαία δεν μπορείς να το ελέγξεις. Μετά το τι κάνεις όμως, εκεί δείχνει το τι είσαι σαν άνθρωπος. Σωστό. Και αν το επαναλάβεις μετά, πάλι δείχνεις τι είσαι. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν και αυτοί που... Βέβαια. Υπάρχουν και αδιόφυγοι. Δεν το αναγνωρίζουν και το επαναλαμβάνουν συνέχεια. Και δεν μιλάμε για κόκκινη κάρτα τώρα, για ένα σκληρό μαρκάρισμα κτλ. Μπορεί να δεχτείς κόκκινη κάρτα για χίλιους δύο λόγους. Στο ρατσιστικό φαινόμενο που έγινε στο τέτοιο, που έφυγε όλη η ομάδα. Αυτά είναι παραδείγματα που πρέπει να κρατάμε. Αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή. Αυτό θέλω να πω. Ηλία, κάτι θέλεις να πεις? Μου το είπε ο Γιώργος αυτό, ότι κακό πρότυπο στην τελική είναι ένα επαναλαμβανόμενο κακό πρότυπο. Αυτός που δεν μετανιώνει για αυτό που έκανε. Κακό πρότυπο δεν μπορεί να πεις στο Μέση που σε μια στιγμή έξαψης με ανεβασμένους τους φυγμούς βγήκε εκτός αυτού, που δεν έκανε πάλι καλά. Γιατί όσο και οι σφιγμοί μας να είναι πάνω, πρέπει να έχεις έλεγχο του εαυτού σου και αυτοσυγκράτηση. Αλλά μετά νιώσεις αυτό και δεν έχεις ξαναδείξει τέτοια συμπεριφορά. Ενώ ένα πρόσωπο που κάθε Σάββατο μαλώνει, δεν τον θέλουν στα ποδητήρια, είναι ένα κακό πρότυπο. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι η κουβέντα μας είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Γιώργος είναι ένας πάρα πολύ καλός ομιλητής. Νομίζω ότι τον απολαμβάνουμε όλοι, έτσι και παιδιά και γονείς. Κυριάκο, θέλεις να το πεις? Έστειλες κάτι στο chat, μπορείς να το πεις κιόλα. Άνοιξε, Κυριάκο. Καλησπέρα. Γεια σου, Κυριάκο μου. Γιώργο μου, τι έγινε? Τουλάχιστον σε βλέπουμε από την οθόνη, από δεν μπορούμε να το δούμε από κοντά. Εγώ σχετικά με το πρότυπο που αναφέρατε πιο πάνω, εγώ σε μια προπόνηση που έκανα πέρσι στα παιδάκια μου που είχα, που είναι 12 χρονών και είχαμε αυτή την κουβέντα μετά την προπόνηση, τους λέω ότι πρότυπο, πολλές φορές, πάνω σε αυτά που είπατε εσείς και ο Νίκος, είναι αυτό που κοιτάτε στον καθρέφτη, είναι ο ίδιος σε αυτός. Δηλαδή αυτά που θα κάνεις και αυτά που... ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι κάθε μέρα, οι άλλοι μπορεί να το δουν σαν πρότυπο, να έχουν εσένα σαν πρότυπο, έχεις συμπαίχτες σου. Άρα πρότυπο για μένα είναι πρώτα ο ίδιος ο εαυτός, να είσαι σωστός εσύ, να έχεις τον εαυτό σου σαν πρότυπο για να προχωρήσεις σωστά. Αυτό. Ωραία. Μα πρέπει να γίνουμε το πρότυπο που θέλουμε να έχουν τα παιδιά μας. Αυτό είναι. Άμα το σκεφτούμε όλο αυτό και το βάλουμε μέσα μας, ίσως λυθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που λέει ο Κυριάκος. Εμείς πρώτα πρέπει να γίνουμε το πρότυπο που θα θέλαμε να έχουν τα παιδιά μας.
Παιχταράδες, είναι κανένας που θέλει να ρωτήσει κάτι ακόμα? Δύσκολο το σημερινό κόνσεπτ. Νικόλα, είπαμε, εσύ δεν μπήκες από την αρχή, αλλά θα ήθελα και την άποψή σου. Λέγαμε για τα παιδιά όσον αφορά το κομμάτι μετά το όνειρο. Τι εννοούμε, δηλαδή αν πετύχουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ποδοσφαιρικό ή αν δεν πετύχουμε, τι εφόδια θα πρέπει να έχουμε, τι θα πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε στη ζωή μας άσχετα με το ποδοσφαιρικό κομμάτι και αν συνδυάζονται εκπαίδευση με ποδόσφαιρο μαζί. Έχει το κατάλληλο παράδειγμα προς αποφυγή μπροστά σου. Οπότε χαίρομαι πολύ για αυτή την ερώτηση. Ήμουν ένας αριστούχος μαθητής, να σας πω, μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου. Στην Τρίτη Λυκείου, δυστυχώς, με μια μπάλα στα πόδια, δεν μπορούσα να τα αφήσω με τίποτα. Δεν μπόρεσα να κουβαλήσω αυτό που λένε δύο καρπούζες σε μια μασχάλη. Δεν έγραψα πάρα πολύ καλά στις εξετάσεις. Θα μπορούσα να είχα περάσει όπου ήθελα. Τελικά πέρασα σε ένα ΤΕΙ πριν πάω επαγγελματίας όταν ξεκίνησα στα 18 μου, το οποίο δυστυχώς δεν μπόρεσα να το παρακολουθήσω λόγω απόστασης, το οποίο με πονάει μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι δεν πρέπει να εξαρτώμαστε από το αν θα πετύχουμε ή όχι για τα εφόδια. Για μένα τα μεγαλύτερα εφόδια είναι η αγάπη για αυτό που κάνεις. Όλα ξεκινάνε, αρχίζουν και ξεκινάνε από εκεί. Έχω κάνει ένα τατουάζ εδώ πέρα στο χέρι μου, το οποίο δεν φαίνεται τώρα, στο οποίο είναι μια ερώτηση, μια απάντηση σε κάθε μου ερώτηση. Πόσο πολύ το θέλεις? Είναι απάντηση σε πάρα πολλά ερωτήματα στη δικιά μου τη ζωή και το δίνω και σαν παράδειγμα και στα πιο μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας σταματήσει κανείς και οτιδήποτε από το να πετύχετε, να το θέλετε και να έχετε βρει ότι είναι αυτό που αγαπάτε με πάθος και θέλετε να πετύχετε όπως και δίποτε. Οπότε είτε είναι το ποδόσφαιρο, αν πετύχετε, είτε είναι κάτι άλλο αφού επιλέξετε να μην ασχοληθείτε με αυτό, το πιο σημαντικό είναι να το αγαπήσεις και να αφοσιωθείς. Εγώ τα τελευταία χρόνια στην καριέρα μου έβαλα πάρα πολύ αυτή τη λέξη μέσα στη ζωή μου, αφοσίωση, και όσο πιο πολύ αφοσιωνόμουν σε αυτό που έκανα, τόσο πιο πετυχημένος γινόμουν αυτόματα, χωρίς να κάνω ιδιαίτερα κάτι άλλο. Οπότε τα εφόδια για μένα είναι αυτό που σου είπα. Το δεύτερο είναι η πίστη στον εαυτό σου. Πίστη ότι μπορείς να πετύχεις. Πίστη που δεν θα έχει κανείς άλλος σε σένα, να έχεις πρώτα εσύ στον εαυτό σου και να μην δεχτείς από κανένα να σου πει το αντίθετο. Οπότε σε συνδυασμό με το πάθος και την αγάπη για αυτό που κάνεις, θα σε οδηγήσει εκεί που θέλεις. Αυτό πιστεύω με λίγα λόγια, να μην το πλατιάζω πάρα πολύ. Για μένα είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχεις, είτε ακολουθείς το ποδόσφαιρο, είτε ακολουθείς κάτι άλλο σαν εφόδιο. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Γιώργο, υπάρχει κάποια δράση ή κάτι το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή με τον ΤΖΑΠ όσον αφορά με τον COVID, με τους ποδοσφαιριστές, μέσω ψυχολόγων ή όλα αυτά, κάποια τέτοια πραγματάκια? Το μικρόφωνο σου άνοιξε. Από την αρχή που εμφανίστηκε στη ζωή μας ο COVID, ο σύνδεσμος δημιούργησε πάρα πολλά βίντεο να στηρίξει συγκεκριμένες καμπάνιες για την προστασία της κοινωνίας απέναντί του. Τώρα, το διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πλέον είναι πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ξέρω αν πραγματικά θα βοηθούσε να κάναμε και άλλα τέτοια βίντεο έτσι, που να βγάζουν προς τα έξω, να μείνετε σπίτι, να κρατάτε αποστάσεις. Πλέον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κούραση από τον κόσμο. Στο κομμάτι του ψυχολόγου που είπες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα πω και τον Άγγελο. Ο Άγγελος είναι το παιδί που μίλησε για τον ρατσισμό. Ο Αντώνης. Θα πω ότι ακόμα και εδώ επικρατεί ο ρατσισμός. Δηλαδή το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, βασίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην ψυχολογία. Κι όμως ψυχολόγοι σήμερα δεν περνάνε ούτε έξω από τα γήπεδα. Ενώ αν κοιτάξουμε γύρω μας,
σε πρωταθλήματα πολύ μεγαλύτερα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ομάδα της Premier League, της La Liga στην Ισπανία, της Serie A στην Ιταλία, που δεν έχει ψυχολόγο. Όπως έχει έναν φυσιοθεραπευτή, όπως έχει έναν γιατρό ορθοπαιδικό, αντίστοιχα έχει και ψυχολόγο. Είναι απαραίτητος. Δεν γίνεται. Φανταστείτε ότι το ποδόσφαιρο βασίζεται στην ψυχολογία. Δεν το ακούτε όλοι ότι δεν είχε καλή ψυχολογία η ομάδα. Πολλές φορές ακούμε δεν ήταν καλά γυμνασμένη η ομάδα. Αλλά γυμναστές έχουν έναν, δύο και τρεις πολλές φορές. Ψυχολόγο όχι. Γιατί? Γιατί ακόμα είναι ταμπού στην Ελλάδα. Γιατί αν βγω εγώ και πω ότι στη διάρκεια της καριέρας μου ότι επισκέπτομαι μία φορά το μήνα ένα ψυχολόγο, αυτό που θα εισπράξω είναι πάρα πολύ μεγάλος ρατσισμός και από την κερκίδα και από ανθρώπους γύρω από το γήπεδο, αλλά και από, μπορεί και από συναδέλφους. Και ακόμα φοβόμαστε να επικοινωνήσουμε, να μοιραστούμε τέτοια ζητήματα, ακόμα και μια επίσκεψη σε έναν ψυχολόγο. Πρέπει να σπάσει όλη αυτή η διαδικασία και πάλι επιμένω το ότι αν μπορεί να το σπάσει κάποιος, δεν είναι άλλος από τα παιδιά. Έτσι. Σε αυτό που λες, είναι πολύ σημαντικό και ίσως είναι και τυχερά τα παιδιά τώρα μας ακούνε εδώ πέρα για την Ακαδημία. Γιατί είμαστε υπέρ των ανθρώπων οι προπονητές, είναι αυτό που λέμε να είναι, που έλεγες και στην αρχή, να είναι παιδαγωγοί. Mm-hmm. Αυτό βοηθά, είναι ό,τι πιο κοντινό στον επαγγελματία ψυχολόγο που λες εσύ. Γι' αυτό είναι πολύ υπεύθυνη θέση, η θέση του προπονητή στην Ακαδημία. Και το είχα πει μια φορά με τον κύριο Παναγιώτη, το συζητούσαμε, ότι η Ακαδημία θα πρέπει να το πρεσβεύει αυτό, ότι πρώτα πρέπει να είναι παιδαγωγός, mm-hmm. προπονητής μετά, γιατί έχει να κάνει με χαρακτήρες που χτίζονται και θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις. Και στο ΣΕ που πήγα τέλος πάντων και ήμουν τυχερός και με δέχτηκαν και το πήρα, με βγάλαν ικανό τέλος πάντων, μας το τόνισαν πάρα πολύ αυτό, ότι θέλουμε να κινηθούμε πέρα ότι στο χαρακτήρα, στο πώς θα το χτίσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι προπονητές, και είμαι σίγουρος τα παιδιά είναι τυχερά σε αυτό, ότι θα πρέπει να είναι προπονητές παιδαγωγία, αυτό που λες, για να αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις. Καλά, Μπαμπή. Αναστάσεις, Μπάμπης, ποιος? Αυτό που είπατε για τους ψυχολόγους, για την Premier League, είχα την τύχη να γνωρίσω τον ψυχολόγο της Chelsea. Γενικά τους γιατρούς της ομάδας αυτής. Ήταν τρεις γιατροί που τα παίξαν στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Ο ένας είναι Έλληνας, ονομάζεται Κωνσταντινίδης. Και ο άλλος, ένας από τους τρεις, καθαρά ψυχολόγος. Ασχολείται με το ψυχολογικό κομμάτι της ομάδας. Αθλητικός ψυχολόγος. Ναι, ο οποίος ήταν στον πάγκο της ομάδας. Εγώ δεν το έχω δει σε επαγγελματική ομάδα στην Ελλάδα αυτό. Επειδή τυχαίνει να είμαι διασώστης στην Τούμπα και είμαι στο αυτοκινητάκι που βγάζω ποδοσφαιριστές και έχω επαφή με όλους τους ποδοσφαιριστές και με όλες τις ομάδες. Στην Ελλάδα δεν το έχω δει αυτό, αλλά από τις ξένες ομάδες και η Chelsea και η Benfica που ήρθαν, είχαν αθλητικό ψυχολόγο στον πάγκο της ομάδας και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και είχα έτσι μια συζήτηση με τον Έλληνα γιατρό που ήταν στη Chelsea και λέει: δεν υπάρχει στην Αγγλία ομάδα, όχι μόνο Premier League, αλλά και σε μικρές κατηγορίες, που να μην έχουν τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Και είτε γιατρός είναι, είτε φυσιοθεραπευτής, είτε ψυχολόγος, είτε παιδικός ψυχολόγος. Πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ μπροστά σε σχέση με εμάς. Εμείς είμαστε, υστερούμε σε πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Και δόξα τω Θεώ που στην Ακαδημία μας έχουμε και ψυχολόγο. Έχουμε τον Αχιλλέα, τον Εφαντή. Έχετε και άνθρωπο, εντάξει, όταν μιλάει ο Αχιλλέας εμείς απλά πρέπει να ακούμε. Δεν το συζητάμε, είναι πολύ τυχερά τα παιδιά. Μπράβο, ρε Παναγιώτη, μπράβο. Προσπαθούμε, βέβαια μας έκοψε ο κορονοϊός. Είχαμε πει με τον κύριο Αχιλλέα ότι κάθε μήνα, μία φορά το μήνα, θα ερχότανε και θα έκανε και τεστ παιδιά μόνα τους και παιδιά με γονείς μαζί, ώστε να έχει κάποια αποτελέσματα, να μπορεί, ας πούμε, να, αν χρειαστεί κάπου να επέμβει κτλ. Αλλά δυστυχώς όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό, με τον COVID, μας πήγε πίσω. Βέβαια, έχουμε την τιμή όποτε τον καλούμε, έστω και μέσω Zoom να μας μιλάει. Έρχεται, μιλάμε και νομίζω ότι είναι κομματάκι το οποίο
χρειάζεται και είναι σίγουρο. Γιατί το χρειαζόμαστε κι εμείς ως προπονητές, γιατί πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον δεν ντρέπομαι να το πω, έχω ζητήσει πολλές φορές την άποψή του, έχω ζητήσει τη γνώμη του σε αρκετά πράγματα καθ' όλη τη χρονιά μέχρι τώρα και με βοήθησε πάρα πολύ και σαν Παναγιώτης προσωπικά, αλλά και σαν προπονητή. Δεν το συζητάω. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ψηλά σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι είναι ο Γιώργος για μας το ποδόσφαιρο, που καμιά φορά λέμε για τον Γιώργο πώς το έχει φιλοσοφήσει στο μυαλό του, ότι είναι πάρα πολύ ωραία το πόσο καταμερισμένα τα έχει τα πράγματα στο μυαλό του, πόσο σωστά. Έτσι είναι και από το λίγο που τον γνωρίζω, οπότε τα παιδιά είναι πολύ τυχερά. Μπράβο, μπράβο, πάντα τέτοιες σκέψεις. Μπράβο, Παναγιώτη μου. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι, γιατί είναι και 2 ώρες η κουβέντα, Γιώργο, για να μην σε κρατάμε άλλο, θα ήθελα να κάνεις έναν επίλογο σε όλο αυτό το κομμάτι συζήτηση που κάναμε και εσύ και ο Νίκος, να μας πεις αν τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά το κομμάτι με τα θεσμικά όργανα που συζητάτε, αν βλέπεις να υπάρχει φως ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά, έτσι, και σε τι σύντομο και σε ποιο χρονικό ορίζοντα, για να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί είμαστε ήδη, σε ταλαιπωρήσαμε αρκετά. Όχι, βέβαια, καθόλου, καθόλου. Εγώ, βέβαια, να σου πω κάτι, εγώ είναι η πρώτη φορά, να πω ότι τη γνωριμία μας με τον Γιώργο είναι εξαιτίας του Ηλία. Έτσι, εγώ είχα μια ιδέα και ο Ηλίας την έκανε πραγματικότητα μέσω του Γιώργου, γιατί υπάρχει γνωριμία σας και φιλία σας. Εγώ πραγματικά από τη σημερινή μας επαφή, έτσι, νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση που είσαι. Είναι δεδομένο, είναι σίγουρο. Εύχομαι να σε είχα και εγώ όταν ήμουν επαγγελματίας, να είχαμε ανθρώπους στο ΜΖΑΠ της νοοτροπίας και της φιλοσοφίας της δικής σου, γιατί τότε παλιά δεν υπήρχε τίποτα. Και νομίζω ότι και πριν από σένα, πάλι δεν, σαν όργανο δεν ήταν σε κίνηση έτσι, να δημιουργήσει, να κάνει κάποια πραγματάκια. Εντάξει, ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σου λόγια. Δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία να κρίνω τους προηγούμενους κτλ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το ότι, επειδή είπες ότι με κρατήσατε εδώ 2 ώρες κτλ., δεν είναι. Πήρα περισσότερα πράγματα σήμερα εγώ από τα παιδιά, από εσάς, παρά έδωσα. Και αυτή είναι και η έννοια της αλληλεγγύης. Έτσι είναι. Ό,τι δίνεις, θα πάρεις. Και πολλές φορές παίρνεις περισσότερα από αυτά που δίνεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνεις. Και αυτή είναι η αρχή μου σαν άνθρωπος. Δεν κάναμε βέβαια πολύ διάλογο με τα παιδιά. Δεν ξέρω, ήταν λίγο ντροπαλά ίσως, αλλά όσα μιλήσανε, πραγματικά είπανε πράγματα σπουδαία, και ο Αντώνης για την ερώτηση που έκανε και το άλλο το παιδί που είπε το ότι όταν πάω στο γήπεδο ξεχνάω τα πάντα, δεν θυμάμαι το πρώτο, ο Φίλιππος, ναι, ο Φίλιππος. Το αν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν ξέρω αν υπάρχει φως. Αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να το φως να το διεκδικήσουμε. Πρέπει να το ανάψουμε εμείς. Δεν πρέπει να το περιμένουμε από τους άλλους. Δεν πρέπει να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτή τη στιγμή ο αθλητισμός έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τόσα πολλά πράγματα και εκείνοι που έχουν τις τύχες στα χέρια τους ούτε το σκέφτονται, ούτε επιδιώκουν να τα εκμεταλλευτούν. Και δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων εμείς να μείνουμε με τη σιωπή. Πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να διεκδικήσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι ο αθλητισμός έχει τη δυνατότητα να γίνει διέξοδος για τον άνθρωπο κάθε ηλικίας σε όλη αυτή σε όλο αυτό το δύσκολο δεκάμινο που βιώνουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όποτε και να με χρειαστείτε, εγώ να ξέρετε ότι είμαι εδώ για εσάς. Πάντα με ενδιαφέρει να συζητώ με παιδιά, να συζητώ με γονείς, να συζητώ με προπονητές, γιατί πιστέψτε με ότι παίρνω περισσότερα πράγματα από ό,τι δίνω. Σίγουρα θα σε περιμένουμε στο γήπεδο. Με το καλό. Με το καλό. Υπάρχει μια ερώτηση, Τάσο, θες να ρωτήσεις κάτι?
Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, Τάσο. Ναι, Τάσο. Γεια σας. Καλησπέρα στον κύριο Μπαντίκη, στον κύριο Πορτουλίδη και σε όλους τους... Ο Τάσος είναι ο κλοκ της ομάδας μας, έτσι. Ο Γιούργεν Κλοκ. Ήμουν, γιατί τώρα κουρεύτηκα. Ναι, Τάσο, γιατί. Τα βαρέθηκα λίγο. Εγώ κάνω την πρακτική μου στην Ακαδημία φέτος. Έχω μια πολύ θετική εντύπωση για την Ακαδημία. Να σας πω ότι είμαι από την Τρίπολη και σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, είμαι στην Τρίπολη τώρα αυτή τη στιγμή. Έχω πολλούς φίλους από την Τρίπολη που δίνουν χαιρετίσματα στον κύριο Μπαντή. Μόλις τους είπα, ενθουσιάστηκαν. Και θέλω να πω, επειδή μιλάγαμε για πρότυπα και παραδείγματα, θέλω να πω ότι όταν ήμουν μικρός και έπαιζε στον Αστέρα ο κύριος Μπαντής, αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι ήταν ο μόνος παίχτης που κυκλοφορούσε στην πόλη με το ποδήλατο. Μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση και μπορούμε να καταλάβουμε μικρή και μεγάλη ότι τα λόγια που λέει ο κύριος Μπαντής τα κάνει και πράξη. Δεν μένει μόνο στα λόγια. Αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να κάνω και μια ερώτηση, τώρα δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο. Δεν ξέρω αν... Καταρχήν, αγαπημένη πόλη. Αγαπημένοι άνθρωποι. 5 χρόνια εκεί πραγματικά... βίωσα πάρα πολύ έντονα την αγάπη και εγώ και η οικογένειά μου και μέσα και έξω από το γήπεδο. Και είναι αυτό που είπα και πριν. Έδωσα στην ομάδα και στην πόλη της Τρίπολης, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα με την κοινωνία, αλλά πήρα περισσότερα πράγματα από εκεί. Είναι αυτό που σας έλεγα. Εάν δώσεις, θα γυρίσει πίσω σου πιο πλούσιο, πιο βαθύ. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Και... όντως συνέβη αυτό. Πάντα ένα αντάμωμα με τη συγκεκριμένη πόλη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα και έχει πάρα πολύ μεγάλη προσμονή. Τώρα λόγω COVID δυστυχώς έχω να έρθω, αν θυμάμαι καλά, 1,5 χρόνο, αλλά θα το επιδιώξω γιατί έχω κρατήσει φίλους και είναι μάλιστα και η μεγαλύτερη νίκη που έκανα αυτή. Το ότι σε όποια πόλη και αν πάω, που αγωνίστηκα, είτε είναι η Αθήνα, είτε είναι η Τρίπολη, είναι η Λαμία, είτε είναι η Θεσσαλονίκη που ζω κιόλας, μία πόρτα θα έχω να χτυπήσω και αυτός που θα την ανοίξει θα χαρεί σίγουρα που θα με δει. Και για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μου σε όλη την ποδοσφαιρική διαδρομή. Τώρα για το ποδήλατο, όπως σας είπα, ναι, σέβομαι τη φύση πάρα πολύ και ξέροντας το ότι κυκλοφορώντας με το ποδήλατο την προστατεύω και... ένας λόγος είναι αυτός, αλλά και το ότι μπορείς να κυκλοφορήσεις με το ποδήλατο στην Τρίπολη, γιατί στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις δυστυχώς δεν είναι εφικτό, θα σε πατήσουν σε 5 λεπτά. Εκεί υπάρχει και μια νοοτροπία, πολλοίς κόσμος από νεαρούς μέχρι πάρα πολύ ηλικιωμένους, το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα, κυκλοφορούν με το ποδήλατο, έχουν αυτή την νοοτροπία. Και πραγματικά μόνο θετικές αναμνήσεις έχω από εκεί και να δώσεις και εσύ τα χαιρετίσματα σε όσους σου είπαν να μου μεταφέρεις και εμένα. Θα δώσω. Έχω και τη φανέλα σου. Του κύριου Πορτουλίδη δεν έχω, γιατί είχε έρθει πιο παλιά. Τάσο, ναι, να πούμε κάτι εδώ πέρα τώρα, γιατί βλέπω υπάρχει μια συζήτηση για την Τρίπολη. Παναγιώτη μου, επιτρέπεις, έτσι. Σηκώνω τα χέρια του Γιώργου Νικόλας μου. Να πούμε ότι για να είναι ο Γιώργος στην Αλφα Εθνική, που πήγε εκεί πέρα και τον αγάπησα 5 χρόνια. Κάποιοι χτίσαμε στα χωράφια της Β' Εθνικής και δώσαμε χαρά στην πόλη και τους πήγαμε πρώτη φορά στην Α' Εθνική. Ωραία. Μαζί με τον κουμπάρο μου τον Αντώνη που ήταν πριν το Λαδάκι αλλά έφυγε. Και πήραμε μια μέρα, γεμίσαμε όλη την πλατεία. Έχουν μια πλατεία εκεί πέρα, τη γεμίσαμε όλοι με κόσμο ο οποίος μας έπρεπε να γυρίσει για να γιορτάσουμε στην Α' Εθνική που ανέβηκε η ομάδα για πρώτη φορά στα χρονικά στην πρώτη κατηγορία. Οπότε τον Τάσο τον καταλαβαίνω να είναι πιο δεμένος με τον Γιώργο. Εγώ να ξέρεις ότι έμενα κοντά στο κέντρο, οπότε πήγαινα με τα πόδια. Οπότε θα με πετύχαινε συνέχεια με τα πόδια και όχι με το ποδήλατο. Αλλά στην προπόνηση πήγαινα με τα αμάξι, γιατί μόλις είχα πάρει το πρώτο μου αμάξι δικό μου. Οπότε πήγαινα με τα αμάξι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές και πήραμε πολύ αγάπη αυτό που λέει ο Γιώργος. Έχω κρατήσει ακόμα επαφές. Εγώ τα ιταλικά που έμαθα, γιατί αυτό που λέγαμε πριν για σπουδές, που λέγαμε
πιο πριν για την ερώτηση για το ποδόσφαιρο ή αν αποτύχεις. Εγώ προσπάθησα να μάθω δύο γλώσσες όταν τελείωσα. Οπότε ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό που ήθελα να πω επίσης στα παιδιά, ασχέτου με το ποδόσφαιρο, εκτός τα αγγλικά, έμαθα τα ιταλικά, προσπάθησα να ξεκινήσω και τα ισπανικά. Δεν τα έχω καταφέρει, δεν τα έχω πάρα πολύ. Το ιταλικό είναι πιο κοντά στα μέτρα. Νίκο, μοιάζουνε, Νίκο, μπορεί. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, έχουμε τον δάσκαλο των Ιταλικών. Ακόμα επαφές μου στέλνει πάντα την αγάπη του στις γιορτές και αυτά εδώ πέρα που είχα εκεί πέρα με τους ανθρώπους και με κάποιους από τα αποδυτήρια. Εγώ είχα νοσταλγία τη θάλασσα, βέβαια, Παναγιώτη μου, και βρισκόμουν στο ναύπλιο απόγευμα παραπόγευμα γιατί δεν μπορούσα μακριά από τη θάλασσα. Το μόνο μου τέτοιο. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο μέρος με είναι πολύ κοντά ωραία ποδιά. Είναι κοντά εκεί. Ναι. Και εγώ ήμουν εκεί γιατί ήμουν στην Τρίπολη. Έκατσα 18 μήνες εκεί. Και εγώ, πήγαινα Αθήνα-Τρίπολη. Ήμουν στον Ατρόμητο και πήγαινα Αθήνα-Τρίπολη. Αθήνα-Τρίπολη. Τάσο, χαιρετισμούς πάρα πολλούς και στην Τρίπολη. Έχω ακόμα κρατήσει πάρα πολλούς φίλους από εκεί. Θα δώσω. Όταν ήταν Β' Εθνική, ο Αστέρας, εγώ ήμουν πιο μικρός. Οπότε μόνο από φωτογραφίες και βίντεο έχω δει. Θυμάμαι ένα στιγμιότυπο. Το 77, ένα κοντός με το 77 είναι. Δεν θα χάνομαι πολλές φορές. Έχω δει φωτογραφία και η αλήθεια είναι ότι ψάχνω να βρω αυτή τη φανέλα. Να την έχει κάποιος. Άμα θέλεις φανέλα από τον Αστέρα Τρίπολης, θα πούμε τον Αντώνη το Λαδάκι και θα την έχουμε αύριο, να ξέρεις. Ο Αντώνης είναι. Στο μέσο. Είναι ο πιο αγαπημένος, όχι καλύτερος, συγγνώμη για να είναι ο πιο αγαπημένος ή από τους πιο αγαπημένους. Ίσως ο πιο αγαπημένος, ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί, αρχηγός. Ισχύει, είναι. Ναι, πολύ αγάπη. Και μάλιστα θα σας πω μια ιστορία για τον Αντώνη, για το ήθος του. Όταν ο Αντώνης δεν έπαιζε, ήταν εκτός αποστολής είχε κάρτες ή οτιδήποτε άλλο, πήγαινε και έπαιζε με την ΚΑΠΑ 19. Που τον έλεγαν σε παρακαλώ να μας βοηθήσει και πήγαινε το παιδί αρχηγός του Αστέρα Τρίπολης μεγάλης ομάδας και πήγαινε έπαιζε με την ΚΑΠΑ 19 με τα παιδιά και τον κοιτούσαν τα παιδιά περίεργα και τους μελούσε και τους έκανε και τα λοιπά. Πράγμα σπάνιο για επαγγελματίες αθλητές να τους πούνε ότι κοίτα δεν παίζεις, θα πάει να παίξεις με τους πιο μικρούς. Και αυτός όμως πήγαινε, το έκανε έτσι, γιατί το αγαπούσε και το αγαπάει και γι' αυτό και είναι και με τα παιδιά. Αυτό είχαμε μια κουβέντα έτσι, έχει μια εβδομάδα Γιώργο και Νίκο με τον Αντώνη περί το Αστέρα και κάποια πράγματα που κάνει και αυτό στην Ακαδημία και εμείς που θέλουμε να κάνουμε. Και μου το είπε αυτό το πράγμα ο Αντώνης. Λέει, πήγαινα και έπαιζα, λέει, με τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Και με ευχαριστούσαν συνέχεια γιατί δεν πήγαινε κανένας άλλος και πήγαινα λέει εγώ. Επειδή είναι μικρή πόλη Τρίπολη, η αλήθεια είναι ότι όλα μαθαίνονται και ο Αντώνης Λαδάκης ήταν πρότυπο εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Εγώ να πω ότι έχω φανέλα και του Αντώνη του Λαδάκη. Μόνο του Πορτουλίδη δεν έχω. Είναι συλλεκτική. Πώς είναι στα που κολλάμε στα περιοδικά, ρε παιδί μου, τα πανίνη, τα παλιά. Με είναι συλλεκτικό, δεν το βρίσκεις εύκολα, καταλαβες. Ναι, φτιάχνω καιρό. Λοιπόν, Τάσο, κάτι θα κάνουμε. Μόλις έρθεις, θα το φέρουμε στο γήπεδο να σου υπογράψει μια φανέλα, φίλε. Εντάξει. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στα γρήγορα. Δεν θέλω να κρατήσω όλη τη συζήτηση. Και στους δύο. Και στους προπονητές αν θέλουν, ότι τι συμβουλή θα έδιναν στους μικρούς, στα παιδιά που ξεκινούν τώρα και είναι στις ακαδημίες, όσον αφορά την ψυχολογία, που νιώθουν, όταν νιώθουν αδικημένοι, όταν δεν παίζουν, γιατί ο Μπαντής, από ό,τι θυμάμαι, πολύ καιρό δεν έπαιζε και περίμενε την ευκαιρία του. Και παρόλα αυτά, τι ψυχολογία μπορεί να έχει ένα παιδί. Ναι, ωραία ερώτηση με την, αυτό με την αδικία. Εγώ, βλέποντας τώρα, έτσι, πλέον είμαι έξω από την καριέρα μου, αλλά μπορώ με τα μάτια μου να την δω, θα σας πω ότι το ποδόσφαιρο είναι σαν τη ζωή. Είναι ένα πράγμα, έτσι, και η ζωή είναι σαν το βιβλίο. Άλλο καταλαβαίνεις, αν το διαβάσεις 20 χρονών, το ίδιο βιβλίο. Άλλο καταλαβαίνεις να το διαβάσεις 30, άλλο καταλαβαίνεις να το διαβάσεις 40, 50, 60 και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα ίδια πράγματα, γιατί κάθε ηλικία έχει
εισπράττει τελείως διαφορετικά αυτό που διαβάζει, ακόμη και αν είναι ίδιο το κείμενο, είναι ίδιο το βιβλίο. Κι όμως, καταλαβαίνει τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα σας πω ότι τώρα αναγνωρίζω το ότι στην καριέρα μου πίστεψα το ότι αδικήθηκα πάρα πολλές φορές. Κάποιες όντως ήταν πραγματικές, αλλά ήταν πάρα πολύ λίγες. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής σήμερα στην Ελλάδα ο οποίος δεν αισθάνεται αδικημένος όταν δεν παίζει. Όλοι το αισθάνονται. Και είναι φυσιολογικό αυτό τη στιγμή εκείνη, γιατί όλοι έχουν τη θέληση να παίξουν. Κάποιος που θυμώνει όταν δεν παίζει, αυτό δείχνει και το πόσο το θέλει να παίξει. Αλλά πρέπει αυτόν τον θυμό να το διαχειριστεί σωστά. Δεν πρέπει να τον απογοητεύσει. Επίσης, ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα που δεν μπορεί να διαχειριστεί, ειδικά ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, είναι η νίκη της ομάδας του όταν εκείνος δεν παίζει. Νιώθει ασήμαντος. Νιώθει μέσα του το ότι τα καταφέρανε και χωρίς εμένα. Νιώθει άχρηστος εκείνη την ώρα. Και αυτά είναι χαρακτηριστικά που έρχονται αυθόρμητα μέσα του και πρέπει να τα δουλέψει και να τα διαχειριστεί. Γιατί την επόμενη μέρα της προπόνησης που θα κάνουν μόνο οι παίχτες που δεν αγωνιστήκανε, αν συνεχίζουν να τον βασανίζουν όλα αυτά που σας ανέφερα πριν, δεν θα μπορέσει να δείξει και εκείνος αυτό που αξίζει. Γιατί θα παρασυρθεί και θα πει, αφού τα καταφέρουν και χωρίς εμένα, γιατί να κάνω πιο σκληρή προπόνηση. Αφού κερδίσανε και ό,τι και να γίνει η εντεκάδα δεν αλλάζει, γιατί να κάνω σκληρή προπόνηση. Εκεί είναι που την πατάνε οι περισσότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν μπορούν να διαχειριστούν όλα αυτά. Το δύσκολο δεν είναι να αποκρούσω ένα καλό σούτ εγώ ως τερματοφύλακας ή να περάσει έναν καλό αμυντικό ο Νίκος. Το δύσκολο στη διαδρομή θα είναι να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις μέσα από την αδικία που εκείνη τη στιγμή πιστεύεις ότι εισπράττεις. Το δύσκολο είναι να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις όταν εσύ προσφέρεις περισσότερο από τον άλλον, αλλά ο άλλος αμείβεται περισσότερο από σένα. Να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το ότι εσύ δέχεσαι μικρότερο χειροκρότημα σε σχέση με τον άλλον που δεν έχει προσφέρει ούτε τα μισά σε σχέση με σένα. Όλα αυτά είναι τα δύσκολα που πρέπει να αντιμετωπίσεις για να μπορέσεις να φτάσεις κάπου. Γι' αυτό λέμε όλοι, έγινες ποδοσφαιριστής, γερό στο μάχη έχεις. Αυτό λέμε. Οπότε, αυτό που θα ήθελα να πω στα παιδιά είναι, όσο και αν θεωρούν ότι αδικούνται εκείνη τη στιγμή, πρέπει την επόμενη μέρα στην προπόνηση να μην τους παρασύρει αυτό και να απογοητευτούν. Να μην επιτρέψουν τις απογοητεύσεις να τους νικήσουν. Πρέπει να συνεχίσουν να προπονούνται ακόμα πιο σκληρά. Όσο θεωρούν ότι αδικούνται, να προπονούνται ακόμα πιο σκληρά. Γιατί, όπως έλεγε και ο Ντουράντ, ο μπασκετμπολίστας που παίζει στο NBA, ότι όταν το ταλέντο δεν έχει διάθεση να δουλέψει, τότε θα χάσει το παιχνίδι σε σχέση με κάποιον που δεν έχει ταλέντο, αλλά έχει διάθεση να δουλέψει. Σας ευχαριστώ. Νικόλα. Να μην πω, τι να πω κι εγώ, να μην πω πολλά, γιατί όπως είπατε περνάει η ώρα. Προς όλους τους μικρούς φίλους μας που είναι εδώ πέρα, ξέρω τους πατεράδες και ξέρω αυτούς που παίξαν και λίγο σε ένα επίπεδο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να κάνεις 100% προπόνηση και να δίνεις κάθε μέρα ό,τι μπορείς. Οποιαδήποτε στιγμή πιάσει τον εαυτό του στεναχωρημένο ή αδικημένο, τους βοηθάει πάρα πολύ και το χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό να είναι το κίνητρό τους και η βενζίνη τους που θα βάζουν μέσα τους για να τους κάνουν να προσταθούν και άλλο. Είναι αυτό που λέγαμε, πίσω στον εαυτό σου. Την αδικία θα την πάρεις μαζί σου και θα την κάνεις καύσιμο για σένα, κίνητρο για να μπορέσεις να πετύχεις και να σε κάνει να προσπαθήσεις και άλλο. Επίσης υπάρχει και το άλλο, ότι όσες φορές νιώθουν αυτή την αδικία, βοηθάει πάρα πολύ το να πάνε να βάζουν τον εαυτό τους στη θέση ενός συμπαίχτη του που έχει παίξει. Αυτόματα. Δηλαδή θα βάζουν τον εαυτό τους να βγαίνουν και να βλέπουν ένα στεναχωρημένο να κάθεται κάπου σε μια γωνία, παράδειγμα, ή ένα στεναχωρημένο γιατί δεν έπαιξε. Γιατί πάνω απ' όλα μιλάμε για ένα ομαδικό άθλημα, το οποίο έχει σημασία η
η ομαδικότητα και η επιτυχία της ομάδας. Και μέσα από εκεί έρχεται και η ατομική επιτυχία. Οπότε βάζοντας τον εαυτό μας στη θέση του αλουνού, έτσι δεν θα θέλαμε και εμείς να συμβαίνει στον άλλον. Στηρίζουμε το συμπαίχτη μας, αγωνιζόμαστε, δεν αγωνιζόμαστε και κάνουμε κίνητρο, μας δίνει κίνητρο η αδικία που μπορεί να νιώθουμε, ώστε να προσπαθήσουμε και άλλο στην προπόνηση και κάνουμε αυτό που είπε και ο Γιώργος, την αυτοκριτική μας επίσης, πολύ σημαντικό, τι δεν έχουμε κάνει σωστά, ώστε την επόμενη φορά μην μας αδικήσει και να πάρουμε την ευκαιρία μας. Αυτό. Τελειώνοντας, Ηλία, θες να πεις κάτι για να κλείσουμε? Όχι, Παναγιώτη, όχι. Τα λένε ωραία και ο Γιώργος και ο Νίκος. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάλι τον Γιώργο, να ευχαριστήσω τον Νίκο. Τον Νίκο τον έχω προσκαλέσει 3 φορές, 4, αλλά λόγω με δουλειές. Σήμερα ήταν που άρχισε, ήταν ένα υγιές θέμα και να με συγχωρείτε που άρχισα, σας έχασα για λίγο. Και όταν τον κάλεσα ξανά, γιατί νομίζω ότι η άποψή του και η γνώμη του μετράει, έτσι, γιατί πάνω απ' όλα είναι αυτό που είπα, ότι είναι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, γιατί προσωπικά έχω και μία σχέση μαζί του. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι να είσαι πολλά χρόνια στο ΨΑΠ, γιατί πραγματικά νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται, έτσι, και θα ήθελα να βοηθήσετε και να κοιτάξετε σαν επαγγελματίες αθλητές και τις πιο κάτω κατηγορίες, ειδικά τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι αυτό που δίνει τα ταλέντα, έτσι, και δίνει την τροφή για εσάς πάνω. Mm-hmm. Για τους, δηλαδή θα πρέπει να το δείτε αυτό, να το βοηθήσετε, να το στηρίξετε με τον τρόπο σας, με τις δράσεις σας, ώστε να υπάρχει. Δεν θα πω χρηματοδότηση εγώ, δεν είστε εσείς που θα χρηματοδοτήσετε, αλλά να πιέσετε, έτσι, όλους αυτούς οι οποίοι είναι σε υψηλό επίπεδο, σε μεγάλα σωματεία, να υπάρχει ένα μερίδιο, είτε από τον ΟΠΑΠ, είτε από διάφορες εταιρείες οι οποίες είναι χρηματοδότες στη Super League, να πιέσετε, όπως και η κατηγορία του Νίκου τώρα που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, που είναι τα παιδιά επαγγελματίες θεωρητικά, αλλά χωρίς χαρτιά, έτσι δεν είναι, Νίκο? Άλλοι ζουν τις οικογένειές τους από αυτό και δυστυχώς δεν είναι πουθενά, δεν είναι τίποτα. Έτσι, μπορεί να μην έχουν τα σωματεία λεφτά να τους πληρώσουν, μπορεί να μην πληρώνονται, αν δεν ήταν οικοκύριδες να μην είχαν τίποτα. Έτσι, να κάνετε δράσεις για σωματεία, για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να στηρίξουν τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο για μένα είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το πραγματικό ποδόσφαιρο. Είναι η ουσία για μένα. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα υπάρχει ποτέ επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Θα βλέπουμε μόνο στην εντεκάδα 11 ξένους. Δεν θα βλέπουμε κανέναν Έλληνα. Και θα συζητάμε με άλλα πράγματα τώρα, για άλλα πράγματα. Εμένα είναι αυτή η άποψή μου και αυτό θα ήθελα να πρεσβεύσεις, Γιώργο. Ωραία. Με όλες τις δυνάμεις. Και ξέρω ότι επειδή είσαι αυτή... Είσαι άνθρωπος ο οποίος συνέχεια πιέζει καταστάσεις, κάνει, ασχολείται και το βλέπω με όλα αυτά που έχετε κάνει με τον κύριο Αυγενάκη και τον Γενικό Γραμματέα και με τους λοιμοξιολόγους. Νομίζω ότι θα τα καταφέρεις. Μακάρι. Εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ τον Ηλία που μας έδωσε τη δυνατότητα, έτσι, να σε έχουμε μαζί μας. Νικόλα, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους γονείς που μείνανε έτσι μέχρι τώρα, τους φίλους, όσοι μπήκανε και φύγανε. Τιμή μας, συνεχίζουμε εμείς το έργο μας. Πάμε για άλλα, παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Υπομονή στα παιδιά, υπομονή. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Είσαι η επόμενη μεταγραφή μου, να ξέρεις. Καλό βράδυ. Όταν τελειώσεις σε μένα θα έρθει. Σας τον κουμπάρο σου. Θεσσαλονίκη θα μείνεις. Χαίρομαι που σε βλέπω καλά, φίλε μου. Χαίρομαι. Μπράβο. Φιλιά, τα λέμε. Γεια σας.